Καλημέρα σε όλους σας, καλώς ήρθατε. Κοντεύει 10 η ώρα. Αν τυχόν έχετε ξεχαστεί, σηκωθείτε, έλατε να φτιάξετε καφέ, να περάσουμε μαζί το επόμενο τρίωρο, να σας πούμε πού ακριβώς βρίσκεται και η διαπραγμάτευση. Δεν έχει αλλάξει κάτι από τα χθεσινά πάντως μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σε επίπεδο που να έχει γίνει γνωστό, εκτός από ένα τηλεφώνημα που έκανε ο κύριος Τσίπρας στην κυρία Μέρκελ, ζητώντας ένα επίπεδο συμφωνίας, πολιτική συμφωνίας. Τι του απάντησε η κυρία Μέρκελ, θα μας τα πει σε λίγο, τα οστέλεγω που θα είναι κοντά μας. Στο μεταξύ, μάλλον σήμερα κληρώνει η ιστορία. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι μάλλον σήμερα θα δούμε αν πηγαίνουμε σε μία λύση ή αν πηγαίνουμε σε μία ακόμη μεγαλύτερη κόντρα, καθώς σήμερα γίνεται η διαπραγμάτευση. Επί της ουσίας, τα οικονομικά θέματα δηλαδή. Και θα δούμε αμέσως τον συνάδελφο, τον Σπύρο Δημητρέλη, ο οποίος βρίσκεται στο Χίλτον, για να μας πει αν μπήκε ή όχι, αν ήρθε ή όχι δηλαδή η κυρία Βελκουλέσκου ακόμη, για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα μάλιστα που οι διαπραγματεύσεις σε οικονομικό επίπεδο θα ξεκινήσουν, στην Αθήνα, επαγγελματίες, υπάλληλοι, γιατροί, νοσηλευτές έχουν κατέβει στον δρόμο και μέλη της ΛΑΕ επίσης. Κάνουν κάτι συμβολικό, έχουν κατέβει σε διαμαρτυρίες. Έχουμε δηλαδή έναν αναβρασμό κοινωνικά. Πάω κατευθείαν στο Σπύρο Δημητρέλη για να δούμε αν ξεκίνησαν οι νέες συνομιλίες σήμερα. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, Πόπη, αυτή η συνάντηση. Αυτή η πολύ κρίσιμη συνάντηση του νέου γύρου διαπραγματεύσεων του Οικονομικού Επιτελείου με τους επικεφαλής των θεσμών είναι προγραμματισμένη για τις 10. Έχει έρθει εδώ στο Χίλτον ο κύριος Σταθάκης, ο Υπουργός Οικονομίας. Περιμένουμε και τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο. Και όπως μας διαβεβαίωναν και πριν από λίγο κυβερνητικές πηγές, στο ραντεβού θα είναι σήμερα και η επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, η κυρία Βελκουλέσκου, για να προχωρήσει η διαπραγμάτευση. Να πούμε τώρα από όπου ότι η ελληνική πλευρά κάθεται στο τραπέζι, έχοντας στα χέρια την ασφαλή πληροφόρηση ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2015 θα είναι καλύτερο από αυτό που έχει γραφτεί στον προϋπολογισμό. Έχει γραφτεί 0,2. Έχουν στοιχεία στα χέρια τους ότι το πλεόνασμα που θα ανακοινώσει η Eurostat την Πέμπτη θα είναι καλύτερο και πιστεύουν ότι με αυτό θα κάμψουν τις, κατά κάποιο τρόπο εν μέρη ίσως, τις πιέσεις του Ταμείου για να ληφθούν περισσότερα μέτρα, τα περιβόητα 3 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα, για τα οποία Πόπη θα πρέπει να πω ότι χθες το βράδυ κυβερνητικός στέλεχος που έβγαινε από το Χίλτον, όπου συναντήθηκε με τους επικεφαλείς των ευρωπαϊκών θεσμών για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, ρωτήθηκε και είπε ότι δεν δέχεται η ελληνική πλευρά αυτά τα πρόσθετα, αυτό το πακέτο, τα μέτρα κάβα θα λέγαμε, των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα τα αγκάθια να πούμε ποια είναι, Πόπη, πολύ σημαντικά αγκάθια για να κλείσει αυτή η συμφωνία, πέραν των πρόσθετων μέτρων, είναι το ύψος του αφορολόγητου, με το Ταμείο, το Διεθνό Νομισματικό Ταμείο να ζητά μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με αυτή που προβλέπει το νομοσχέδιο που δόθηκε χθες στο φορολογικό σε διαβούλευση. Είναι τα κόκκινα δάνεια όπου οι δανειστές ζητούν να απελευθερωθούν σχεδόν πλήρως οι πωλήσεις των κόκκινων δανείων αλλά και πράσινων στα λεγόμενα funds, αλλά και το ύψος των μειώσεις που θα γίνουν στις επικουρικές συντάξεις. Μάλιστα. Αγκάθια όχι στο επόμενο πακέτο που βάλαν τελευταία στη ζωή μας, στο πακέτο το κύριο της διαπραγμάτευσης δηλαδή, τα οποία θα συζητήσουμε, τι προτείνει η ελληνική κυβέρνηση και πώς μπορούν ίσως να γεφυρωθούν διαφορές και με τον Αλέξανδρο Κλώσσα σε λίγο. Βλέπουμε όμως κρεμάλες να έχουν στηθεί στο κέντρο της Αθήνας και η εικόνα είναι πραγματικά πολύ δυνατή. Έρχεται από το Υπουργείο Υγείας. Ποιοι είναι που διαμαρτύρονται με αυτόν τον τρόπο, Γιώργο Σόπολη, εκεί? Είναι οι καθαρίστρες, Πόπη, από το Δρομοκαΐτιο Ίδρυμα. Τους βλέπετε, είναι κυριολεκτικά σε απόγνωση, διότι είναι απλήρωτοι εδώ και 5 μήνες. Δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ τους τελευταίους 5 μήνες. Παρ' όλα αυτά δουλεύουν νυχθημερών για να κρατήσουν το Δρομοκαΐτιο καθαρό, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα το συγκεκριμένο Ίδρυμα. 2 εκατομμύρια να καταλάβεις ότι είναι τα χρέη του Ιδρύματος προς τους προμηθευτές. Και μόλις 100.000 έχει δώσει
δώσει το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη κάποιων βασικών αναγκών. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια σταλιά, για ένα τίποτα. Και σήμερα συγκεντρώθηκαν οι άνθρωποι εδώ στο Υπουργείο Υγείας απ' έξω. Έχουν φέρει συμβολικά, βλέπετε εδώ πέρα, συμβολικά έχουν φέρει μια κατσαρόλα με φασολάδα, διότι όπως λένε το Πάσχα δεν θα μπορέσουν να ψήσουν αφού είναι απλήρωτη εδώ και 5 μήνες και θα τη βγάλουν με οτιδήποτε άλλο εκτός από κρέας. Τους βλέπετε, είναι πίσω από τα πανό, έχουν αλυσοδεθεί, έχουν κρεμάσει κρεμάλες, έχουν βάλει κρεμάλες στα δέντρα. Σε μια προσπάθεια μπας και καταφέρουν και ταρακουνήσουν λίγο το Υπουργείο και δώσει κάποια χρήματα, όχι μόνο για την πληρωμή των χρημάτων στους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και στους προμηθευτές που, όπως σας είπα, το ποσό ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ, τα χρέη προς τους προμηθευτές. Δεν έχουν υλικά για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν έχουν βασικά είδη για την καθαριότητα, την υγιεινή, την προστασία των ίδιων των εργαζομένων απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις, γιατί μιλάμε για ένα ίδρυμα το οποίο δεν έχει απλούς ασθενείς, αλλά ανθρώπους με σοβαρά ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα. Πόπι. Διαμαρτυρία αυτή στο Υπουργείο Υγείας. Έχουμε και άλλη κινητοποίηση, ωστόσο, στο ΙΚΑ, στην Ομόνοια. Ποιοι έχουν φτάσει εκεί, Γρηγόρη Μπακάκη, που βρίσκεσαι? Καλημέρα από όλοι, κυρίες και κύριοι. Συμβολική κατάληψη πραγματοποιούν αυτήν την ώρα μέλη της Λαϊκής Ενότητας με επικεφαλής τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη και τον κύριο Στρατούλη. Τα μέλη της Λαϊκής Ενότητας διαμαρτύρονται, Πόπη, για το ασφαλιστικό και τα νέα μέτρα που προωθούνται στη Βουλή. Τα μέλη της ΛΑΕ θα μετακινηθούν στη συνέχεια στην πλατεία Συντάγματος, όπου εκεί θα στήσουν ένα στάντ για να μαζέψουν, Πόπη, υπογραφές για να μην περάσει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Πόπη. Θα ευχαριστήσουμε πολύ. Λέγαμε λοιπόν ότι η διαπραγμάτευση σήμερα θα γίνει επί της ουσίας, με μεγάλα αγκάθια να υπάρχουν στο κεντρικό πακέτο των 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για να δούμε τώρα ποια είναι αυτά και αν μπορούν να γεφυρωθούν ή, εν πάση περιπτώσει, Αλέξανδρε, τι σημαίνουν για την τσέπη μας απευθείας. Γιατί μιλάμε και για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς διαβούλευση χθες. Μακριά από τους στόχους που έχουν βάλει οι δανειστές, κινήθηκε η κυβέρνηση αυτό. Ναι, είναι αυτό που συζητάγαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει τη δική της πρόταση, όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, βεβαίως. Δεν είναι η πρόταση που ακούγαμε πριν από μήνες. Έχοντας την αίσθηση ότι αυτή μπορεί να περάσει και από τους δανειστές στη συνέχεια. Δεν έχει κατατεθεί στις επιτροπές Βουλής, έχει κατατεθεί για δημόσια διαβούλευση. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να φτάσει προς ψήφιση έχει αλλάξει 550 μπορούμε φορές να δούμε και αλλαγές. Ή μπορεί να αλλάξει 550 φορές. Μπορεί να αλλάξει 550 φορές. Τι κρύβει όμως στις λεπτομέρειές του, θα το δούμε σε κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Κρύβει επιβαρύνση για τους περισσότερους και αυτό είναι λογικό, γιατί λεφτά ψάχνουμε. Δεν δίνουμε λεφτά, δεν έχουμε να δώσουμε λεφτά. Λεφτά μας ζητούν οι δανειστές και εμείς έχουμε επιλέξει αυτά τα λεφτά να τα βρούμε από τους φόρους και τις εισφορές. Το νέο κλιμάκιο λοιπόν για τη φορολόγηση εισοδήματος, που θα ισχύσει για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, είναι από 1-20.022%, από 20.000-30.000-29%, 30.000-40.000-37%, άνω των 40.000-45%. Αυτό για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες ισχύει με αφορολόγητο 9.091 ευρώ. Για μισθωτούς και συνταξιούχους. Για ελεύθερους επαγγελματίες ισχύει η ίδια κλίμακα χωρίς αφορολόγητο. Εάν έχεις μισθό και ως μισθωτός και ως ελεύθερος επαγγελματίας, δηλαδή μπλοκάκι και δουλεύεις κάπου μισθωτός, θα αφορολογηθείς στο σύνολο του εισοδήματος με αυτήν την κλίμακα, αλλά θα έχεις αφορολόγητο για το ποσό που παίρνεις ως μισθωτός. Για το υπόλοιπο θα είναι αφορολόγητο. Πάλι από το πρώτο. Αυτό τώρα σημαίνει, αυτή η κλίμακα που μας παρουσιάζει, σημαίνει ότι αρχίζουν να πληρώνουν όσοι βγάζουν από πόσα ευρώ το μήνα και πάνω. Αρχίζουν και πληρώνουν όσοι βγάζουν από 9.091 ευρώ το μήνα και πάνω, που ήταν στο αφορολόγητο. Έως 27.000 πληρώνουν περισσότερα από αυτά που πληρώναν. Από 27.000 έως 9.000 αφορολόγητο, όχι, χτυπήστε τώρα δια 14 για να καταλάβετε γιατί μισθούς μιλάμε. Μιλάμε για μισθούς πείνας. Τους φορολογούν. Μιλάμε για 600-700 ευρώ. 600 ευρώ, 600 κάτι ευρώ το μήνα, τα ακριβώς οποία τα φορολογούν, έτσι. Mm-hmm. Και τα φορολογούν και επιπλέον. Μάλιστα. Και αυτό είναι 42... καλή πρόταση. Mm-hmm. Ως 42.000 υπάρχουν ελαφρύνσεις. Γιατί μπορεί να γίνει ακόμη χειρότερη όλη αυτή. Βέβαια, αυτό η κλίμακα που βλέπουμε δεν θα αλλάξει. Θα αλλάξει το φορολόγητο. Ακριβώς, και εκεί θα είναι η επιβαρύνση. Μάλιστα. Λοιπόν, η νέα κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης, αυτή που θα καταργούσαμε και τελικά θα την πάρουμε μαζί μας για πολλά χρόνια. Το πρώτο κλιμάκιο είναι αφορολόγητο 12.000 ευρώ και από εκεί και πέρα αρχίζουν μεγάλες αυξήσεις. Αυτό σημαίνει ότι όλοι έχουν αυξήσεις με τη νέα κλίμακα εισφορά αλληλεγγύης. 2,2 πρώτο συντελεστή στους 20.000. 5% στους 30.000, 6,5% ως 40.000, 7,5% ως 65.000, 9% ως συντελεστής ως 220.000 και 10% ως συντελεστής για 220.000 ευρώ και πάνω. Δεν είναι αφορολόγητο το ποσό από 12.000 ευρώ και πάνω.
ο συντελεστής μπαίνει στο σύνολο του εισοδήματος, δεν υπάρχει αφορολόγητο στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Άρα, μεγαλύτερη επιβάρυνση. Επιβαρύνεις θα έχουν. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, αν κάποιο είναι σε αυτή την κατηγορία, στη μεσαία, 65 με 220, βγάζει 100.000 ευρώ το χρόνο. Ναι. Στον κύλεψέ το. Θα φορολογηθεί στο σύνολο με 9%. Όχι, όχι. 9% είναι η εισφορά αλληλεγγύη. Και η φορολόγηση στο εισόδημά του θα είναι πια τάξη. Θα προσθεθεί. Θα είναι πια τάξη. Θα προσθεθεί στο. Κάτσε και τώρα δεν τα θυμάμαι και καιρό, να δω εδώ. Στις 100.000 είναι 45%. 45% είναι 9%. Ναι, 54%. Θα τα δούμε αναλυτικά στην επόμενη κάρτα. Για να τα πώς δούμε, πηγαίνει λοιπόν, η επιβάρυνση. Λοιπόν, να δούμε και την κλίμακα των ενοικίων, όπου και εδώ όλοι θα έχουν επιβαρύνσεις, γιατί ο συντελεστής ο πρώτος ήταν 11 και πάει 15, ο δεύτερος ήταν 33, πάει 35 και προσθέτει και έναν επιπλέον συντελεστή το 45% για εισοδήματα από ενίκια από 35.000 ευρώ και πάνω. Τώρα, αυτό που έλεγες πριν, οι επιβαρύνσεις σε εισφορά αλληλεγγύης και εισόδημα. Όπου για τις 10.000. Κάποιος σε διακόπτω, αλλά κάποιος που νοικιάζει το σπίτι του και παίρνει αυτό το εισόδημα. Ναι. Ισοφαρίζει λιγάκι με τον έμφυα. Δηλαδή, παίρνει ένα νοικιό για να πληρώνει τον έμφυα ή πρέπει να βάζει και από την τσέπη του όταν νοικιάζει το διαμέρισμά του. Μπορεί να το έρχεται μία ή άλλη σε κάποιες περιπτώσεις. Σε κάποιες μπορεί να πληρώνει και από την τσέπη του. Σε κάποιες μπορεί να πληρώνει και από την τσέπη του, είναι δεδομένο. Το συζητάμε. Λοιπόν. Για πάμε τώρα στα παραδείγματα. Για 10.000 ευρώ εισόδημα φόρο σήμερα, αυτό που θα πληρώσουμε δηλαδή σε μερικές μέρες που θα έχουμε καταθέσει φορολογικές δηλώσεις. Θα ήταν 100 ευρώ, η νέα κλίμακα θα είναι 200 ευρώ. Δηλαδή, επιβάρυνση 100 παιδιά, ευρώ. Πραγματικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η λογική είναι ότι παίρνουμε δεν υπάρχει λογική, από πολλούς όσα μπορούμε να πάρουμε. 15.000 ευρώ, 1.305 πλήρωναν, θα πληρώσουν 1.366. 25.000 ευρώ πλήρωναν 450, θα πληρώσουν 4.326. Από εδώ και κάτω, από εδώ και πάνω μάλλον. Μέχρι ένα κλιμάκι αρχίζουν οι ελαφρύνσεις, δηλαδή για 30.000 ευρώ πληρώναν 620. Ναι, Αλεξανδρίτσι, γιατί η ελάφρυνση εδώ και όχι πιο κάτω. Θα σου πω το εξής. Εάν μειώσουμε το αφορολόγητο, η ελάφρυνση θα πάει ακόμα υψηλότερα και η επιβάρυνση θα πάει ακόμα χαμηλότερα. Δηλαδή, είναι λίγο παράλογο και αυτό που κάνουμε εμείς, είναι παράλογο και αυτό που ζητούν οι δανειστές. Δεν ελαφρύνουμε τα χαμηλά εισοδήματα, ελαφρύνουμε όλο και περισσότερο τα υψηλά εισοδήματα. Η λογική είναι ότι όσο επιβαρύνεις τα υψηλά εισοδήματα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η φοροαποφυγή που θα υπάρχει. 40.000 ευρώ πληρώνει σήμερα 19.900, θα πληρώσει 10.526. 50.000 ευρώ αρχίζουν οι επιβαρύνεις πάλι, 15.300 θα πληρώσει 15.876. 80.000, 3% πλήρωνε, θα πληρώσει 32.151. Και αν δεν χορτάσατε από επιβαρύνηση, έρχεται και το ασφαλιστικό. Όπου εδώ όλοι οι νέοι συνταξιούχοι, σχεδόν στο σύνολό τους με πολύ μικρές εξαιρέσεις, θα δουν πολύ χαμηλότερες συντάξεις σχέση με αυτό που υπάρχει, ενώ θα δουν χαμηλότερες συντάξεις και κάποιοι από αυτούς που παίρνουν τώρα σύνταξη. Το νέο ασφαλιστικό θα ισχύσει για όσους καταθέσουν αίτηση μετά την ψήφιση του νόμου. Δηλαδή, εάν ψηφιστεί, για παράδειγμα, μεθαύριο, όσοι καταθέσουν αύριο αίτηση θα πάρουν σύνταξη με το παλιό σύστημα. Από μεθαύριο με το καινούριο. Η εθνική σύνταξη θα είναι στα 384 ευρώ για 20 έτη. Μέχρι τα 15 έτη θα μειώνεται ανά 2% και από εκεί και πέρα θα είναι χαμηλότερη σύνταξη. Οι συντελεστές αποδοτικής σύνταξης που θα προσθέτουμε αυτή τη σύνταξη στην εθνική σύνταξη θα ξεκινάνε από 0,77 και θα φτάνουν ως το 2% για να δούμε δηλαδή που θα φτάσει στο τέλος η συνολική σύνταξη. Ισχύει, είπαμε, για όσους καταθέσουν σύνταξη. Οι συντάξιμες αποδοχές θα είναι με μέσο μηνιαίο μισθό από 2002 και μετά. Δεν είναι δηλαδή η καλύτερη πενταετία που ίσχυε. Το 2002 επιλέχθηκε γιατί από εκεί και πέρα έχουμε μηχανογραφημένα στοιχεία. Φέτος δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια που δεν ήξερα. Και επιλέχθηκε όμως το 2002 και μετά. Ό,τι βγάζουμε από το 2002 και μετά μπαίνει στον κουβά και βγαίνει ένας μέσος όρος ή, εν πάση περιπτώσει, το τελικό. Γιατί από τότε και μετά μηχανογραφεί. Η αρχική σκέψη ήταν το σύνολο του βίου. Το σύνολο του εργασιακού βίου. Αλλά δεν είχαμε στοιχεία για πριν το 2002. Αλλά επειδή ο βίος κάνει καλή ρήμα με το 2, αποφασίσαμε να το κάνουμε το 2002. Ακριβώς. Ό,τι να είναι που λένε και στο εργασιακό. Φέτος λοιπόν θα είναι από το 2002 μέχρι το 2016. Του χρόνου θα είναι από το 2002 μέχρι το 2017. Και ούτω καθεξής. Χρονιές που τυχόν έχει χαλάσει με το μηχανογραφημένο σύστημα και δεν φαίνονται. Θα αφαιρούνται από το μεσόωρο. Θα δούμε στο μεσόωρο τι θα γίνει. Ρε παιδιά. Λοιπόν, τώρα για του. Το 2002 μηχανογραφήθηκε δηλαδή αυτή η χώρα. Ξεκίνησε από το 2002 να μηχανογραφείται. Θεωρητικά θα μηχανογραφηθούν και τα προηγούμενα χρόνια και τέτοια. Αλλά τώρα στην Ελλάδα ξέρει τι σημαίνει αυτό.
δεν θα μηχανογραφούνται κάπου, κάπου δεν εδώ υπάρχουν καθόλου στοιχεία κτλ. Δηλαδή, συγγνώμη, η εφορία μέχρι το 2002, μέχρι το 2000, δεν έχει κανένα αρχείο δικό μας. Τα ασφαλιστικά ταμεία. Έχουν, αλλά χειρόγραφα. Έχετε δει κάποια υπολογίσεις. Με χαρτιά, απίστευτα, που όπως ξέρεις κάνουν χρόνια για να βγουν οι συντάξεις πλέον, γιατί πρέπει όλα αυτά μέσα από την εφορία δεν μπορούν να προκύψουν αυτά τα αποτελέσματα. Όχι ακριβώς. Γιατί όχι, αφού δηλώνουμε στην εφορία. Ούτε εκεί είναι μηχανογραφημένα όλα τα στοιχεία. Και εκεί είναι κούτες με χαρτιά. Δηλαδή πριν από το 2002 δεν υπήρχε χώρα. Υπήρχε, σε κούτες υπάρχει αυτή η χώρα. Στα υπόγεια εκεί που τα τρώνε τα ποντίκια. Στα υπόγεια εκεί που τα τρώνε τα ποντίκια. Αυτή η σιωπή στο στούντιο, πρέπει να σας πω ότι 150 χρόνια είμαι μπάστορας εδώ στην τηλεόραση. Τέτοια σιωπή στο στούντιο δεν έχω ξανακούσει. Θέλω να ρωτήσω τους συναδέλφους. Είναι επειδή έχετε μείνει άφωνοι από ό,τι συμβαίνει, ή είναι γιατί έχετε πια παραδεχτεί την ήττα μας και καθόμαστε και υπομένουμε τα πάντα? Το 2002 μπαίνανε γραμματόσημα πάνω στα δελτία του ΙΚΑ. Θυμόμαστε όλοι ασφαλισμένοι. Δηλαδή η μηχανογράφηση έπασχε και από τις δύο μεριές, και από τη μεριά του ασφαλιστικού τομέα αλλά και από τη μεριά του ασφαλισμένου. Και όποιος έχει πάει να κάνει ανακεφαλαίωση στα συντάξια ιδιωτικά του δικαιώματα ξέρει ότι τα μετρώνται γραμματόσημο-γραμματόσημο τα συντάξιμα πριν το 2002. Δεν έχεις γραμματόσημο εσύ? Ξέρω εγώ. Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα για να σου πω την αλήθεια. Κάτι θα έχω. Έχεις, αλλά δεν το θυμάσαι. Όπου υπάρχουν. Ήταν μια έτσι μεγάλη καρτέλα που κόλλαγε πάνω γραμματόσημο-γραμματόσημο. Κάτι είναι μου θυμίζει αυτό. Που... Κάπου στην αρχή του εργασιακού βουβίου. Κάτι κεραμιδί γραμματόσημα είναι, κάπως έτσι. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, τι χώρα. Πάμε παρακάτω, έλα. Λοιπόν, πλέον για τους καινούριους τώρα, αυτούς που δουλεύουν θα πρέπει να πληρώνουν εισφορά 20% επιτενωτήσεων εισοδημάτων. Αυτό σημαίνει επιβάρυνση για τους περισσότερους. Υπάρχουν και ελαφρύνσεις. Το 20% περίμενε λιγάκι. Εγώ σου ξαναπιάνω το 100 χιλιάρικα εισόδημα για να έχουμε ένα στρογγυλό νούμερο. Πες 10.000, 10.000, ό,τι θες. Αυτός ο άνθρωπος που παίρνει λοιπόν 100.000 δίνει το 45% στο φόρο εισοδήματος, το 9% στην εισφορά αλληλεγγύης, το 20% στα ασφαλιστικά ταμεία. Έφτασες. Φτάσαμε στο 74%. Μια χαρά είσαι. Τι μια χαρά είμαι. Πληρώνει φως, νερό, τηλέφωνο. Και εκεί με αυξημένα ΦΠΑ. Πάει στο σούπερ μάρκετ να φάει. Αυτά είναι τα πάντα, θα το αφαιρεθούν. Του... Αν είναι... Θα του αφαιρεθούν. Αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας για παράδειγμα. Αφαιρείται. Αυτά εδώ, συγγνώμη. Αυτά εδώ βγαίνουν ως... Καλά τώρα, τι θες να σου πω ότι είναι καλό το... Αυτά οι φόροι βγαίνουν, φεύγουν. Είσαι πλέον... Θεωρούνται έξοδα. Με το κράτος είσαι συνιδιοκτήτης ή τέλος πάντων Δεν είναι έτσι, γιατί αυτό που βγάζω εγώ πολύ πρόχειρα με τη βοήθεια του Σάκη, που έχει το κομπιτεράκι, κρακ, 101 και 1, κρακ, είναι ότι του μένουν όταν βγάζει 100 χιλιάρικα, του μένουν 26 χιλιάρικα για να το δούμε στο τέλος ακριβώς. Θα το δούμε στο τέλος ακριβώς. Και να ζήσει τους ανθρώπους που αγαπάει και την επιχείρησή του. Γιατί για να βγάζεις και 100 χιλιάρικα, έχεις και μια επιχείρηση, δεν είσαι μισθωτός. Έτσι. Θα το δούμε ακριβώς στο τέλος. Έχω ένα παράδειγμα σε αυτή τη λογική. Λοιπόν, αυξάνονται 1%. Με αυτά και με αυτά πήγε η ώρα 10 και 4. Πώς περνάει η ώρα όταν έχεις καλά νούμερα να αναλύσεις? Αυξάνονται 1% οι εισφορές υπέρ της επικουρικής ασφάλισης. Αυτό είναι που μας χωρίζει με την Τρόικα. Είναι αυτά τα 700 εκατομμύρια που εμείς θέλουμε να τα καλύψουμε. Μάλιστα. Με μειώσεις και εισφορές στην επικουρική ασφάλιση. Αναπροσαρμογή κύριες και επικουρικής άνω των 1.300 ευρώ. Εδώ είναι το δίχτυ που βάζει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Να δούμε αν θα μείνει αυτό το δίχτυ. Ισχύς προσωπικής διαφοράς από το 2018. Αυτό σημαίνει ότι θα προστατευθούν οι υφιστάμενες συντάξεις για να μην μειωθούν. Υπολογισμός από το 2017 με ρήτρα ΑΕΠ. Αυτό φαίνεται ωραίο αν έχουμε ανάπτυξη όμως. Αν δεν έχουμε ανάπτυξη, οι συντάξεις θα μειώνονται. Όλα τα ταμεία εντάσσονται στον ενιαίο φορέα και ο ΟΓΑ και το ΝΑΤ. Στον ενιαίο φορέα, αλλά λίγο ανεξάρτητα, εκτός από τους βουλευτές, τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες και όσους έχουν πάρει κατά. Γιατί αυτό? Γιατί αυτή δεν είναι βάση φορών, αλλά είναι καταπονομή η σύνταξη. Και ο κύριος Κατρούγκαλος λέει ότι αυτό το ασφαλιστικό μιλάει μόνο για τις φορές και όχι για την καταπονομή. Δεν το καταλαβαίνω πώς το απλά. Εξαιρούνται οι βουλευτές από τον νέο ασφαλιστικό. Πέστα, Γιώργο, πέστα, πέστα. Όχι, έτσι, μισό λεπτό. Έτσι, εξαιρούνται. Εξαιρούνται για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί κάτι άλλο είπαμε τώρα. Εξαιρούνται διότι δεν έχουν καταβάλει, λέει, εισφορές. Όσοι βουλευτές εξελέγησαν μέχρι το 2012. Μιλάμε για τη βουλευτική σύνταξη, έτσι. Ναι, για τη βουλευτική, διότι δεν έχουν καταβάλει εισφορές. Νομίζω ότι αυτό θα προκαλέσει. Για το 2012. Όσοι έχουν κατοχυρώσει μέχρι το 2012. Τις αντιδράσεις ποιον? Του κόσμου. Του κόσμου. Μεγάλες, ναι, ναι. Τον βλέπουμε τον κόσμο συγκεντρώνεται στους δρόμους και να διαμαρτύρεται γι' αυτό. Όσοι λοιπόν έχουν μέχρι το 2012 κατοχυρώσει δικαίωμα δεν μπαίνουν στο νέο ασφαλιστικό. Μάλιστα. Από τους βουλευτές. Τώρα. Έχεις και άλλο. Τρεις καρτούλες πολύ γρήγορες και τελειώσαμε. Εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών.
για τους καινούριους ελεύθερους επαγγελματίες. Τα πρώτα δύο έτη να πληρώνουν. Εννοείς το 25χρονο παιδάκι το οποίο τέλειωσε τις σπουδές, το έχει πάρει τα μάστερ του, έχει κάνει έναρξη επιτιδεύματος, πώς το λένε, και βγαίνει τώρα να δουλέψει. Ναι, περίμενε, θα το κάνω ακόμα χειρότερο. Περίμενε. Για τα πρώτα δύο. Το καινούριο παιδάκι που κάνει τα πρώτα του βήματα στη δουλειά. Ναι, αυτό. Για τα πρώτα δύο έτη που θα κάνει έναρξη επαγγέλματος, θα πληρώνει 14% εισφορές αντί για 20%. Για τα επόμενα τρία έτη, μόλις ξεκινήσει να δουλεύει, θα έχει εισοδήματα. Κάτσε, βρε, τι λες. Θυμάσαι πως ήταν όταν ξεκινούσαμε να δουλεύουμε. Λίγα εισοδήματα. Τι λίγα, ελάχιστα, τίποτα. Ναι. Επί αυτού του εισοδήματος. Συνήθως αυτοί οι νέοι επαγγελματίες οι οποίοι τελειώνουν τα πανεπιστήμια τους, έχουν κάτι περγαμηνές να έχουν πληρώσει ένα σκασμό λεφτά για να σπουδάσουν. Ανοίγουν το γραφειάκι του στο ωραίο για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στο κοινό και σκοτώνουν μύγες. Τάγκ, τάγκ, τάγκ. Όπως μου λέει η κόρη μου, πηγαίνω στο γραφείο μου, μαμά, ψυχολόγος. Πηγαίνω στο γραφείο και προσποιούμαι ότι εργάζομαι. Ωραία είμαι. Τώρα θα πληρώνει και 14% φόρο. Για ό,τι βγάζει, θα πληρώνει 14% εισφορά. Όχι, εδώ μου λέει δεν είναι βγάζει. Για ό,τι βγάζει. Επί του εισοδήματος, η ασφαλιστική εισφορά θα είναι 14%. Α, δεν θα είναι πάγιο, βγάζει, δεν βγάζει. Όχι, εισφορά, επί του εισοδήματος. Επόμενα τρία έτη 17%. Και από το 5ο έτος και μετά θα πηγαίνει στο 20%. Εκεί πια είναι βετεράνος ο επαγγελματίας. Ποιο είναι το πολύ ωραίο, ότι αυτή η έκπτωση του 14% και του 17% στο τέλος του εργασιακού του βίου και πριν βγει στη σύνταξη θα πρέπει να την πληρώσει. Αυτή την έκπτωση που κάναμε. Ο Ντουβρουτζάς. Δηλαδή αυτό είναι το, αυτή είναι η κορυφή. Αυτή είναι η κορυφή. Άρα το 6% από εδώ. Και το 3% από εδώ. Στο τέλος του εργασιακού του βίου, πριν βγει στη σύνταξη, θα πρέπει να το επιστρέψει στο κράτος, διότι δεν είναι έκπτωση στην πραγματικότητα. Είναι ένα δάνειο, μια μορφή δανείου. Και μάλιστα. Εντοκά. Δεν ξέρω, όχι μάλλον έντοκα. Για περίμενε. Δεν έχω δει μέσα στο όνομα να λέει έντοκα. Οι δανειστές μάλιστα λένε όχι στο τέλος του εργασιακού βίου, αλλά όταν ξεπεράσει ένα εισοδηματικό επίπεδο. Όταν το ξεπεράσει αυτό το επίπεδο και μετά να επιστρέψει τα λεφτά. Τώρα, εισφορές αγροτών εδώ τους δίνουμε καλύτερα. Αυτά ξεκινάει από 10%, πάει στο 14%, στο 16%, στο 18%, στο 19%, στο 19,5% για να φτάσει το 2022, στο 20% όπως οι υπόλοιποι κινηθνητοί. Και κλείνω με το παράδειγμα. Μπάστα. Δεν τα αντέξει ποτέ. Κάτσε να στηριχτώ. Κάτσε να στηριχτώ. Περίμενε, να στηριχτώ. Δεν τα αντέξει τα φορολογικά. Πριγκυπικό. Πριγκυπικό. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι στο Υπουργείο Οικονομικών που καθίσανε και σκεφτήκανε και είπανε. Στο εργασία. Στο εργασία. Συγγνώμη. Όλα τα κακό από το Υπουργείο ξεκινάνε, αφήστε τα αυτά. Καθίσανε και είπανε. Στου αγρότε θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Με λίγο καλύτερα. Θα το κάνουμε λίγο καλύτερα. Θα τους φτάσουμε στο 20%, αλλά με πιο αργούς ρυθμούς. Τόσο αργούς ρυθμούς που προβλέψανε 19,5%. 19,5. Μεταξύ του 19 και του 20 έχει και το 19,5. Ναι. Και γιατί ρε παιδιά δεν βάλατε 19 και 3 τέταρτα, σαν την πύλη του Χόγκουαρτ, πώς το λέγανε στο Χάρι Πότερ. Θα ήταν δυσκολότερος υπολογισμός με 3 τέταρτα. Ενώ με 19,5 είναι. Γιατί, πιο εύκολο, γιατί κιλό. Δεν το βάλατε το 3 τέταρτα, να παίρνει ο αγρότης φόρα, να περάσει από μέσα. Δεν υπάρχουν αυτά που ζούμε. Για συνέχισε. Τελευταία κάρτα. Η εκπομπή πρέπει να πάρει σύμμαρση. Κωμωδία από πάνω. Δεν υπάρχει αυτό. Τελευταία κάρτα το παράδειγμα που λέγαμε. Ο καθένας μπορεί να το βάλει στα δικά του εισοδήματα με τους δικούς του συντελεστές. Για έσοδα ελεύθερη επαγγελματία 1000 ευρώ. Θα πληρώσει ΦΠΑ. Πάω να καθίσω, δεν μπορώ. Θα πληρώσει ΦΠΑ 194 ευρώ. Ασφαλιστική εισφορά 270, από αυτό μπορεί να φτάσει και στα 430, αν πληρώσει και το επικουρικό. Φόρο εισοδήματος 118 ευρώ. Προκαταβολή φόρου 88 ευρώ. Εισφορές και φόροι 670 ευρώ. Καθαρά έσοδα στο μήνα του μένουν 330 ευρώ. Μια χαρά. Καλό δεν είναι. Δεν σου παίρνει 67%, σου δίνει το 30%. Ναι, αλλά η προκαταβολή φόρου θα αφαιρεθεί τον επόμενο χρόνο από τα 118 ευρώ. Μιλάμε για ταμιακά. Μιλάμε για ταμιακό αποτέλεσμα εδώ πέρα. Έτσι, προφανώς είναι ταμιακό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Δηλαδή, τι σου μένει στο ταμείο στην πραγματικότητα και όχι τι σου μένει στην τσέπη. Για τους νέους επαγγελματίες, η προκαταβολή φόρου ισχύει ή υπάρχει μια απαλλαγή όπως το. Ισχύει. Από το πρώτο έτος. Απλά η ασφαλιστική εισφορά για τους νέους επαγγελματίες θα είναι μικρότερη. Θα είναι 14% στη διετία και 17% στην τριετία. Αυτό είναι ένα χοντρό παράδειγμα. Έτσι, στον καθένα μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το εισόδημα και τα χρόνια. Ο ελεύθερος επαγγελματίας τον νίκη για την έδρα του, το φως, νερό, τηλέφωνο και όλα αυτά. Αυτά είναι δαπάνες που δεν φορολογούνται. Είναι μέσα στα 330, εννοείς. Είναι μέσα, γι' αυτό έβαλα έσοδα. Θεωρητικά όλες οι δαπάνες που μπορεί να χάσει. Να αφαιρέσει, τι έχει αφαιρέσει. Όπως επίσης δεν φορολογείται η ασφαλιστική εισφορά, ο φόρος εισοδήματος και το ΦΠΑ δεν φορολογούνται. Φεύγουν δηλαδή από τα 1000 ευρώ, φορολογείσαι για ό,τι μένει αφού έχει επιστρέψει το ΦΠΑ, την ασφαλιστική εισφορά και το φόρο εισοδήματος. Μάλιστα. Φορολογείσαι για τα 500 τόσα πόσα μένουν, ξέρω εγώ. Οκ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σου. Ένα σχόλιο θέλω για τους αγρότες. Γεια σου, Αλέξανδρε, γεια σου. Επειδή έκανες και την εκπομπή για τους αγρότες, τι λένε οι αγρότες για το ασφαλιστικό τους? Δεν συμφωνούν. Παρά το ότι είναι πιο ευνοημένοι από τους υπόλοιπους. Οι δημοσιογράφοι, ξέρεις πόση ασφαλιστική φορά πληρώνουν? Έχω χάσει το λογαριασμό. 3%. Πολύ λιγότερο από τους αγρότες. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τι λέμε για τις εισφορές που πληρώνουν οι άλλοι. Το ήξερα. Με πιάνει αδιάβαστη, δεν το ήξερα. Ειδικά οι αγρότες που κάνουν μια πολύ σκληρή δουλειά, έτσι, και το και πού πηγαίνουν οι εισφορές, οι δημοσιογραφικές? Υπάρχει το αγγελιώσιμο που καλύπτει αυτές τις εισφορές. Αυτές είναι ο βασικός πόρος. Οι εισφορές που πληρώνουμε εμείς, μισό λεπτό, κάθε μήνα. Στο ΤΣΕΠΕΑΘ. Ναι, πού πηγαίνουν, γιατί είναι τεράστια. Αλλά δεν φτάνουν να λειτουργήσει το ταμείο μας, δηλαδή το ταμείο υγείας που έχουμε, που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος εδώ, η κλινική που έχουμε, και να λειτουργήσει και το συνταξιοδοτικό κομμάτι. Μάλιστα. Μόνο με το αγγελιώσιμο, το οποίο τώρα καταργείται, και θα έχουμε προβλήματα μεγάλα, γι' αυτό και οι απεργίες από Παρασκευή. Δεν συμφωνούν οι αγρότες πάντως με αυτή την. Για να απαντήσω το ερώτημά σου, δεν συμφωνούν οι αγρότες με αυτό, με το να πληρώνουν εισφορές όσο όλοι οι άλλοι. Μάλιστα. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό το πράγμα γίνεται και σε άλλες χώρες. Η Κύπρος, για παράδειγμα, έχει ένα ίδιο σύστημα σταδιακό, σαν και αυτό που κοροϊδεύεις πριν, το 19,5%. Δηλαδή, όλοι προσπαθούν να χρυσώσουν το χάπι, διότι σου θυμίζω ότι πριν το 1998 που. Ο Σιμίτης έκανε την υποχρέωση εισφοράς των αγροτών. Οι αγρότες δεν πληρώναν τίποτα, έτσι. Mm. Δεν πληρώναν καθόλου. Λοιπόν, με το τηλεφώνημα του κυρίου Τσίπρα στη Μέρκελ, βγαίνει τίποτα, προκύπτει κάτι από αυτό? Μπορεί δηλαδή το θέμα όλο έτσι όπως είναι ανοιχτό και στο πρώτο πακέτο των 5,4 δις και στα άλλα που ενδεχομένως ζητά να ψηφιστούν τώρα το δούνο του. Δεσμεύτηκε η Μέρκελ να βοηθήσει την κατάσταση ή όχι? Όχι, δεν δεσμεύτηκε. Η Μέρκελ δεν δεσμεύεται γενικώς πουθενά. Δεν είναι ένας άνθρωπος που δεσμεύεται. Απλά ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να πει ότι δεν θέλει να νομοθετήσει αναλυτικά μέτρα κάβα, όπως είπε ο Σπύρος ο Δημητρέλης πριν. Και νομίζω ότι σε αυτό υπάρχει μια κατανόηση από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, η Μέρκελ άφησε κάποιο περιθώριο, αλλά και οι θεσμοί αφήνουν κάποιο περιθώριο να μην υπάρχει περιγραφή γραμμή-γραμμή των μέτρων εξαντλητικά όπως είναι αυτά που διαπραγματευόμαστε τώρα. Η γερμανική πλευρά λέει ότι θα τα βρείτε με τους θεσμούς και λέει και κάτι άλλο. Βρείτε τα πρώτα για τα μέτρα των 5,4 δισεκατομμυρίων που δεν τα έχουμε βρει ακόμα. Και με τα άλλα μέτρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Τι λέει και ο γερμανικός τύπος τώρα, Δέσποινα Μαρδελενάκη, γιατί η Bild, πρώτη σελίδα, ο εκδότης είχε πιει μπύρα με τον κύριο Τσίπρα, αλλά σήμερα τον μνημονεύει, πάλι στην υγειά μας πίνει η Bild. Τον παρουσιάζει ουσιαστικά σαν επέτη που κάθε φορά που συναντά τα δύσκολα, που βρίσκεται μπροστά στα δύσκολα, ζητά τη βοήθεια της Άγγελα Μέρκελ. Γράφει λοιπόν ότι όπως κάνει πάντα ο Έλληνας Πρωθυπουργός όταν δυσκολεύουν τα πράγματα, αυτό είναι το δημοσίευμα της Bild, κάλεσε τη Γερμανίδα καγκελάριο μετά τη διαφωνία του με τους πιστωτές σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και το χρέος. Επίσης λέει πως η συνομιλία τους κράτησε 20 λεπτά. Και υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν διαθέτει την απαραίτητη πλειοψηφία για τις μεταρρυθμίσεις. Πολύ περισσότερο και για τα πρόσθετα μέτρα. Γιώργο, τώρα αυτό περνάει από τη Βουλή έτσι όπως φαίνεται να είναι, ή έχει αναταράξεις τέτοιου τύπου? Υπάρχουν αντιδράσεις, αν ισχύσει και το δεύτερο πακέτο που επιμένουν οι εταίροι μας, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Ήδη ξέρουμε και τις αντιδράσεις από τον κύριο Δραγασάκη και από άλλους. Υπάρχουν και βουλευτές μεμονωμένοι οι οποίοι λένε ότι πρόσθετα μέτρα δεν θα ψηφίσουν. Και γι' αυτό το 20 λεπτό τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού, όπου επιμένουν αύριο το μεσημέρι που η Eurostat θα δώσει τα επίσημα στοιχεία. Μέχρι τότε πρέπει να κάνουν υπομονή, επιμένουν και οι θεσμοί. Δηλαδή σήμερα νομίζω ότι δεν θα βρεθεί λύση με τους θεσμούς. Αύριο το απόγευμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, θα ολοκληρωθεί, αν ολοκληρωθεί, εύχομαι έτσι, η διαπραγμάτευση, διότι θα έχουν βγει τα στοιχεία της Eurostat που επιμένουν όλοι στο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός το ζήτησε για πάρα πολύ ώρα στο 20 λεπτό τηλεφώνημα αυτό με την κυρία Μέρκελ, ώστε να καταλάβουν ότι μπορούμε να πάμε αργότερα σε ένα πακέτο μέτρων χωρίς προσδιορισμό, χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, εάν χρειαστεί μετά το 17. Μου φαίνεται παρακινδυνευμένη η πρόβλεψη ότι αύριο θα κλείσει η συμφωνία ή, εν πάση περιπτώσει, αύριο θα τα βρούνε. Τα αγκάθια που έχουν μεταξύ τους, ανάμεσά τους, είναι τεράστια. Τότε θα πρέπει να έχουν ήδη συμφωνήσει. Είπα, το εύχομαι. Και όλο αυτό να είναι ένα θέατρο για την κατανάλωση από τη δική μας πλευρά. Όχι, απλώς στηρίζονται πάρα πολύ στο ότι θα είναι παραπάνω από το 0,2% το πλεόνασμα, που είναι πολύ σημαντικό ως διαπραγματευτικό όπλο. Γιατί οι δανειστές δεν τα ξέρουν τα στοιχεία της Eurostat, θα είναι έκπληξη αύριο. Όχι. Θυμάσαι με τον κύριο Στουρνάρα, να σου θυμίσω. Ναι. Ότι έβαζαν στοίχημα με την Τρόικα. Είχαμε τεράστια διαφωνία. Είχαμε πάρει σκληρά μέτρα τότε με τον κύριο Στουρνάρα. Δικαιώθηκε ο κύριος Στουρνάρας.
ήταν πολύ μεγαλύτερο το πρωτογενές πλεόνασμα και μετά αποφάσισαν να τσακωνόμασταν για άλλο πράγμα. Για άλλο λέω. Ποια, πόσα λεφτά μπορούμε να δώσουμε πίσω. Λέω. Λέτε ότι το αποτέλεσμα της έκθεσης Eurostat θα είναι όπλο στα χέρια της ελληνικής πλευράς. Και εγώ σας λέω, θα φνηδιαστούν οι δανειστές και θα πέσουν τα σύννεφα και θα πούνε, αφού είναι έτσι, ας αντιμετωπίσουμε καλύτερα την ελληνική Όχι, πλευρά. Όχι, οι δανειστές δεν θα εφνιδιαστούν. Χθες μίλησε με τη Μέρκελ. Το ταμείο θα πει σε αυτή την περίπτωση και είναι ένα επιχείρημα που πρέπει να τα ακούσει κανείς. Ναι, έχετε πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά τον προηγούμενο χρόνο δεν έχετε πληρώσει κανένα. Χρωστάτε 6,5 δισεκατομμύρια σε αυτά που ακούσαμε πιο πριν στα νοσοκομεία. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι μια τέτοια συζήτηση θα γίνει. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και μην μπλέκουμε το πρώτο πακέτο, όπως το είπες και εσύ πολύ σωστά προηγουμένως, το πρώτο πακέτο των 5,3 δις, εκεί είναι τα αγκάθια και αυτό πρέπει να κλείσει. Το όπλο μας, το πρωτογενές πλεόνασμα, θα είναι για το δεύτερο πακέτο που επιμένουν τώρα δυστυχώς οι ξένοι. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε κοντά σας σε πολύ λίγο από τώρα. Πολύ απλά θα σας πω ότι όλα είναι στον αέρα ακόμα. Δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει. Αν θα κλείσει η συμφωνία, αν δεν θα κλείσει, προς ποια κατεύθυνση θα κλείσει, αν θα αναγκαστεί να κάνει πίσω η κυβέρνηση και να υιοθετήσει όλα αυτά τα μέτρα που του ζητούν για κόκκινα δάνεια, πράσινα δάνεια, για επικουρικές, για ασφαλιστικό κλπ. Αφορολόγητα και όλα αυτά είναι θεωρητικά ψιλοσυμφωνημένα να γίνουν σταδιακά σε βήματα. Μέχρι το βράδυ σήμερα θα έχουμε πάρει μια γεύση προς τα που κινούνται οι διαπραγματεύσεις, σε θετικό ή αρνητικό κλίμα. Πριν το διάλειμμα θα σας θυμίσω ότι αυτή η προσφορά, τηλέφωνο, τάμπλετ και λάπτοπ θα γίνει δική σας, θα φτάσει στα χέρια σας, αν είσαστε εσείς ο τυχερός που κληρωθεί μέσα από το 14748. Τηλεφωνήστε λοιπόν και αφήστε το όνομα τεπώνυμό σας ή στείλτε ένα SMS στο 14748, γράψτε TAF, αφήστε κενό, συμπληρώστε το όνομα τεπώνυμο για κάτω αποστολή του μηνύματος, μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε τα όλα αυτά εσείς. Καλή επιτυχία σε όλους και επιστρέφουμε. Σας έχουμε και κινητό τηλέφωνο, σας έχουμε και τάμπλετ, σας έχουμε και υπολογιστή, λάπτοπ, όλα αυτά δικά σας με μέσο κλήρωσης σε έναν τυχερό. Αύριο θα τα δώσουμε το μεσημέρι, οπότε τηλεφωνήστε και εκμεταλλευτείτε το χρόνο μέχρι αύριο το μεσημέρι στο 14748. Αυτό το νούμερο σημειώστε. Είτε πάρετε τηλέφωνο και ηχογραφήστε το όνομά σας, είτε στείλτε SMS. Στην κλήρωση θα μπείτε και εύχομαι να τα πάρετε όλα τα δωρά εσείς. Σε καλή μεριά να ευχηθώ, προκαταβολικός. Και να πάμε μέχρι την Κατερίνα Μαστραντονάκη, καθώς είχαμε μία ληστεία σε ταχυφαγείο στην Ερυθρέα, Κατερίνα. Ακριβώς, Πόπη, κυρίες και κύριοι, 5 κουκουλοφόροι, λοιπόν, 6 παρα 10 έφτασαν έξω από το ταχυφαγείο που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Νέας Ερυθρέας, και με την απειλή πιστολιού αφαίρεσαν ολόκληρο το χρηματοκιβώτιο. Εκείνη τη στιγμή μέσα στο ταχυφαγείο βρίσκονταν δύο υπάλληλοι, δύο κορίτσια μάλιστα, και άρπαξαν και το αυτοκίνητο της μιας υπαλλήλου, φόρτωσαν το χρηματοκιβώτιο και εξαφανίστηκαν. Μάλιστα, Κατερίνα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τουλάχιστον δεν είχαμε τραυματίες. Γιώργος Κολοβάτσιος παραμένει μαζί μας, γιατί χθες παρουσιάστηκε και το καινούριο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Για πες μας, πώς ήταν η όλη ιστορία. Ήταν εντυπωσιακή, θα έλεγα, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Έτσι. Ήταν να ξεκινήσει 7 η ώρα η ομιλία της και μπήκε 8 παρα 10 μέσα στο χιτήριο, στον αίθριο χώρο ενός θεάτρου. Ωραίος χώρος. Σε 7 μπήκε 8 παρα 10. Ναι, 8 παρα 10. Εντάξει, μια... δεν πειράζει. Αυτά τα πράγματα την περιμένει στην ύφη. Πώς και πώς. Ακριβώς το λέω. Γι' αυτό ακριβώς ήταν σαν πολύ φερνινή ύφη. Την περιμένει στον δρόμο ο κόσμος, γεμάτη η αίθουσα. Και μάλιστα με το τραγούδι People Have the Power. Οι πολίτες έχουν τη δύναμη. Πολύ δυνατά από τα ηχεία. Έτσι, τη Πάτη Σμιθ. Έμπαινε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και πλεύση ελευθερίας. Στα λευκά η αφορούσα. Ναι, μάλιστα. Λευκά. Ήταν εκεί ο πατέρας της, ο κ. Κωνσταντόπουλος, ήταν η μητέρα της, ήταν η Ραχίλ Μακρύ που βλέπουμε και στα πλάνα. Έτσι, δίδυμο πλέον με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν η κυρία Βαλαβάνη, μάλιστα, από προηγούμενους βουλευτές. Ναι. Ο κ. Σταθάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βιωτίας. Τώρα στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Θεοχάρης πήγε κατά εκεί. Όχι. Γιατί πέφυγε από το ποτάμι. Ο κύριος Θεοχάρης. Τι παρέτηση ήταν αυτή. Ήταν αναμενόμενη εδώ και καιρό, συνεχώς μετά το συνέδριο του ποταμιού, διαφωνούσε με όλες τις θέσεις και το ότι έλεγε ουσιαστικά ότι δεν έχει γίνει η επανίδρυση του κόμματος που θα ήθελαν. Δεν μου λες, έχει κάνει λάθος στην ανακοίνωσή του, σε αυτό που είπε. Έχει πει ότι αυτά που μας χωρίζουν με την κοινοβουλευτική ομάδα του ποταμιού είναι λιγότερα από αυτά, ναι, που μας ενώνουν. Ήθελε να πει το αντίθετο. Άνθρωπος, εντάξει. Αλλά είναι γλώσσα λαρθάνουσα καμιά φορά. Και από το ποτάμι, βέβαια, πολύ σκληροί λένε που δεν ξέρουν που θα πάει τώρα ο κ. Θεοχάρης στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί χτύπησε το τηλέφωνο. Κατά καιρούς αλλάζει. Τώρα ακόμη, αυτό που είπες, δεν είναι σωστό. Όχι, δεν το είπα εγώ, το λέει το ποτάμι. Δεν, α,
Το λέει το ποτάμι, όχι, δεν το είπα. Εντάξει, τώρα, και αυτά είναι χτυπήματα τώρα κάτω από τη ζώνη. Ναι, δε, που θα εμένα πάει. Δεν μου επιτρέπεται. Γιατί το ποτάμι πώς μπορεί να συνεργαστεί και με τους μεν και με τους δε και με τους παραδίπλα. Ναι, είναι κάτι, η αλήθεια, πολύ σωστό. Δεν πολύ σωστή επισήμανση. Κάνουν μια επιτροπή με το ΠΑΣΟΚ και αφήνουν ανοιχτές πόρτες για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, πώς που το θέλει αυτό. Και ο κ. Μητσοτάκης το έχει χτίσει. Δεν το κάνει. Οι πληροφορίες λένε ότι θα κάνει μια κίνηση. Δική του. Κίνηση δική του. Τώρα, μεμονωμένα. Έχει θεωρώ, μαζέψει και ομάδα. Μαζεύει υπογραφές, έτσι. Έχει μαζέψει ομάδα. Αλλά πιθανότατα θα πάει σε κάποιο κόμμα να κολλήσει, να κουμπώσει, να κατέβουν μαζί ως κίνηση πολιτών. Καλά, οι κινήσεις εύκολα γίνονται και κόμματα. Είναι δύσκολο, έτσι. Τώρα, μεμονωμένα ο κ. Ζωχάρης, μακάρι ο άνθρωπος θα μπορέσει, αλλά είναι πολύ δύσκολο νομίζω να συγκροτήσει ολόκληρο κόμμα. Γιατί εδώ η πλαίσια ελευθερία τώρα, χθες, να φανταστεί ήταν 500 άτομα, έτσι. Πολλοί κόσμοι για μια. Τώρα στιέβεσαι εδώ κάποτε, βιλέγαμε, βγαίναμε και ρίχναμε βεγγαλικά οι δημοσιογράφοι των τηλεοράσεων κλπ. Πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες. Νέο κόμμα. Ναι. Σπάνιο γεγονός το να γίνει κάποτε νέο κόμμα. Σπανιότατο έως ποτέ. Πώς τα μνημόνια. Τώρα κάθε δεύτερη μέρα έκανε κανένα κόμμα. Τα μνημόνια. Για να κάνει κανένα κόμμα καινούριο. Τα μνημόνια κατακαιρματίσαν τα πολιτικά κόμματα, ναι. Δημιουργούν καινούργιες. Τα μνημόνια, συνθήκες. Όχι πολιτικές που ασκούν. Αυτές που επιλέγουν να υπογράψουν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάω μέχρι την Αμερική τώρα, γιατί και εκεί έχουν, γιατί εκεί έχουν εκλογές. Εμείς εδώ έχουμε καφτρίσει και λίγο. Τι γίνεται στις προεδρικές της Αμερικής τώρα εδώ στα προκριματικά. Λοιπόν, εκεί στις προκριματικές εκλογές, στην πολύ σημαντική πολιτεία της Νέας Υόρκης, Τραμπ και Χίλαρη Κλίντον, ο ένας για τους Ρεπουμπλικανούς, η Χίλαρη Κλίντον για τους Δημοκρατικούς, αναδείχθηκαν οι μεγάλοι νικητές της μάχης, της συγκεκριμένης μάχης. Μάλιστα, για τη Χίλαρη Κλίντον είναι μια ξεκάθαρη νίκη, γιατί είναι πάρα πολύ μπροστά με αυτή την επιτυχία της, αλλά όμως και ο Τραμπ είναι ο μοναδικός που έχει πιθανότητα με βάση τους εκλέκτορες να καταλήξει σε μια πλειοψηφία εκλεκτών. Για τους υπόλοιπους αντιπάλους του είναι μάλλον αδύνατο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως ήταν πάρα πολύ σημαντική η σημερινή τους νίκη. Μάλιστα. Και βέβαια να σου πω ότι όλος αυτός ο προκριματικός γύρος έχει εμπνεύσει ακόμη και μαθητές σχολείων. Για παράδειγμα, αυτοί οι τρεις 11χρονοι πήραν μέρος στο χορευτικό του σχολείου τους φορώντας μεγάλες τεράστιες μάσκες του Ντόναλντ Τραμπ. Και ενώ το κοινό τους αποθέωσε, η κριτική επιτροπή τους απέκλεισε και δεν μπόρεσαν να περάσουν στον επόμενο γύρο. Μάλιστα. Και τα δύο ωραία που είναι, πλάκα έχουμε. Είναι καταπληκτική. Μάλιστα, να σου πω ότι πέρυσι είχαν μια άλλη έμπνευση και πάλι αποκλείστηκαν για αυτή τους την έμπνευση. Είχαν φορέσει μάσκες με τον διευθυντή του σχολείου τους που συνταξιοδοτήθηκε. Αποκλείστηκαν και πάλι. Δεν το έχει. Το σχολείο δεν έχει προοδευτικές ιδέες. Τελεία. Μάλλον. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει έρθει κοντά μας εδώ στο στούντιο και τον ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Γιάννης Μπαλάφας. Καλημέρα σας, κύριε Μπαλάφα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Μετά από πολύ καιρό, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω εσάς, τους συνεργάτες σας. Κύριε Μπαλάφα, υφυπουργός εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης, ο κύριος Μπαλάφας. Δεν πιστεύω να παραγγείλατε χαρτί. Τι λέτε? Δεν πιστεύω να παραγγείλατε στο Υπουργείο χαρτί. Παραγγείλατε χαρτί. Ψηφοδέλτια. Χαρτί για εκλογές. Ναι. Είπα σε μια πρόσφατη εκπομπή εκλογές, και το κάναν πρωτοσέλιδο. Πείτε και να μην το κάνουμε πάλι, να γίνουμε και εμείς πρωτοσέλιδο. Εκλογές δεν έχει ανάγκη ο τόπος. Αν μου βρείτε και έναν Έλληνα που πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν εκλογές, εγώ δεν έχω βρει κανένα. Άλλα πράγματα θέλουμε. Θέλουμε αυτή η ταλαιπωρία που σε ένα βαθμό είναι από την πλευρά των δανειστών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πλέον. Χωρίς λόγο η ταλαιπωρία που υφίστανται και επιβάλλουν στη χώρα μας να ολοκληρωθεί, να γίνει πρώτη αξιολόγηση, να πάρουμε την δόση των 5,5 δισεκατομμυρίων να εκταμιευθεί και να προχωρήσουμε στην υπόθεση τη συζήτηση για το χρέος. Το δημοψήφισμα το έχουμε χαράξει μια πορεία συντεταγμένη. Συντεταγμένη και νομίζω ότι και σε αυτή τη φορά, με ό,τι υπάρχει, θα επικρατήσει η λογική. Γιατί ξέρετε, αυτή τη φορά δεν έχουμε τη λογική και το δίκαιο μόνο με το μέρος μας. Έχουμε και τους αριθμούς με το μέρος μας. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή, έχουμε σίγουρα το δίκαιο με το μέρος μας ως χώρα, ναι, και ως κυβέρνηση. Όλοι το λένε πλέον, οι σοβαροί άνθρωποι δηλαδή. Έχουμε τη λογική με το μέρος μας, αλλά τώρα πλέον έχουμε και τους αριθμούς. Κύριε... Η Eurostat μεθαύριο, την Πέμπτη, δίνει τα δικά της αποτελέσματα που λένε ότι η ελληνική οικονομία, ενώ οι αριθμοί, γι' αυτό ανέφερα στους αριθμούς, βρίσκεται σε πλεώνασμα, πρωτογενές πλεώνασμα για το 2015-04 με 2005%. Πάνω από αυτό που είχαν προϋπολογίσει ακόμα και το τελευταίο διάστημα που ήταν 0,2%, δεν λέω για το έλλειμμα
που τον Οκτώβριο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτοί οι φωστήρες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που πολιτικοί, μικροπολιτικοί κάνουν, όχι οικονομικά, είχαν βγάλει ότι θα έχουμε έλλειμμα 3-3,5%, αλλά ακόμα και οι τελευταίοι υπολογισμοί ξεπεράστηκαν θετικά και θα είναι βασικό στοιχείο την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης και της αξιολόγησης. Δεν μου απαντήσατε όμως τη δεύτερη ερώτηση. Δύο φορές το έκανα το ερώτημα. Αν πάμε για δημοψήφισμα. Δεν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες. Δεν υπάρχει λόγος. Ο κόσμος πρέπει, ξέρετε κάτι. Πιστεύω και εσείς και εγώ, ο καθένας από την πλευρά του, παρακολουθούμε, πιάνουμε τον παλμό του κόσμου. Ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος. Ο κόσμος θέλει μια ηρεμία, μια ασφάλεια. Ισχυριζόμαστε ότι η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο που μπορεί να τη δώσει. Αρκεί να μας αφήσουν κάπως ήσυχους. Να μην είναι υπερβολικοί και οι ντόπιοι και οι ξένοι. Δηλαδή να μην σπέρνουν χωρίς λόγο αυτή την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα. Παρακαλώ. Εσείς δεν τους επιτρέψατε με το μνημόνιο που υπογράψατε να έρχονται κάθε τρεις μήνες εδώ και να ελέγχουν και να επιβάλλουν καινούργια πακέτα μέτρων κάθε φορά. Χαίρομαι που το λέτε αυτό. Όταν έρχεται κάποιος κάθε τρίμηνο να σε ελέγχει και όταν βλέπει ότι το νούμερο δεν το έχει πιάσει να σου βάζει καινούργια μέτρα, μόνο σταθερότητα δεν υπάρχει. Να δούμε λοιπόν τα πράγματα. Το καλοκαίρι έγινε μια βασική επιλογή. Όποιος συμφωνεί σε αυτήν, κάνει αυτό που κάνουμε εμείς. Όποιος διαφωνεί και λέει ότι πρέπει να κάνουμε το άλλο, δηλαδή να βγούμε από το ευρώ και από την ευρωζώνη, έχει μια άλλη επιλογή. Εμείς είπαμε, μπροστά στο δίλημα και στον εκβιασμό, ή βγαίνετε από την ευρωζώνη, ή υπογράφετε μια δύσκολη συμφωνία, είπαμε, υπογράφουμε τη δύσκολη συμφωνία, θέλουμε να παραμείνουμε στο ευρώ. Και πήγαμε στις εκλογές αφού την είχαμε υπογράψει συμφωνία. Και πήραμε 7,5 μονάδες επάνω. Αυτά είναι τα γεγονότα. Από εκεί και πέρα υλοποιείς μια δύσκολη συμφωνία. Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στις αρνητικές δεσμεύσεις συμφωνίας. Αλλά είναι ο μόνος δρόμος, αν υλοποιήσουμε τη συμφωνία, την οποία την υλοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τον λιγότερο αρνητικό για την μεγάλη πλειοψηφία του λαού, και αυτό φαίνεται και στο συνταξιοδοτικό και στο φορολογικό, κατά τη γνώμη μας, σύμφωνα πάλι με τα νούμερα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως κάναμε και με την πρώτη κατοικία κλπ. Και προκειμένου να ανοίξει ένας δρόμος για να βγούμε από αυτή την ιστορία. Αλλά είναι βασικό αυτό. Με την πρώτη κατοικία δεσμευτήκατε ότι από το τέλος του 2016 και μετά. Είναι πολύ βασικό τι έγινε στο τέλος του καλοκαιριού πέρυσι. Υπήρχε ένας εκβιασμός, ή βγαίνετε από το ευρώ, ή υπογράφετε τη συμφωνία. Όποιος έλεγε να βγούμε από το ευρώ, έχει δίκιο, έλεγε να βγούμε από το ευρώ, αλλά ο κόσμος δεν το ήθελε και γι' αυτό όσους λέγανε να βγούμε από το ευρώ, τους έβαλαν εκεί πέρα τους βάλουν. Έχουμε τον Πρωθυπουργό στο βήμα της Βουλής, μου λέει. Ξέρω ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ναι, είναι η συζήτηση. Και... Πάμε να ακούσουμε. Για να βλέπετε ότι ήρθα εδώ και δεν πήγα εκεί. Ευχαριστούμε. Το εκτιμούμε, κύριε Μπαλάφα. Το εκτιμούμε. Ήθελα πάρα πολύ να ήμουν εκεί. Δύο εκ των τριών κρίσεων. Της οικονομικής και της προσφυγικής. Ταυτόχρονα όμως έχει και την ευτυχή συγκυρία, παρά το ότι βρίσκεται περικυκλωμένη από χώρες στο χάρτη που αντιμετωπίζουν οξύτατη κρίση ασφαλείας, όχι μόνο να μην αποτελεί μέρος της κρίσης ασφάλειας στην Ευρώπη, αλλά δεδομένων των συνθήκων στην ευρύτερη περιοχή να αποτελεί και μία όαση ασφάλειας και σταθερότητας σε μία ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Παρ' όλα αυτά, σήμερα η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να συζητήσουμε στη Βουλή για την ασφάλεια. Και το ερώτημά μου είναι τι ακριβώς επιδιώκει με αυτή την πρόταση. Ρητορικό ερώτημα θα μου πείτε, γιατί τα κίνητρα είναι σαφή. Άλλωστε, μόνο και μόνο διαβάζοντας την επιστολή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον πρόεδρο της Βουλής, με το αίτημα διεξαγωγής σημερινής συζήτησης, μπορεί κάποιος να βγάλει συμπεράσματα. Δεν προκαλεί καμία έκπληξη ότι σε αυτή σας την επιστολή υιοθετείτε τον ισχυρισμό ότι η ασφάλεια των πολιτών τίθεται εν αμφιβόλο τόσο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες, όσο και από το προσφυγικό. Αυτός ο ισχυρισμός που συνδέει ευθέως το προσφυγικό, την προσφυγική κρίση με την τρομοκρατία, είναι σε μας μια γνωστή αφήγηση. Είναι ένα γνωστό επιχείρημα. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά είναι η αφήγηση και το επιχείρημα των πιο αντιδραστικών, μυσαλόδοξων, ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη. Είναι η θέση εκείνων που κλείνουν τα σύνορα
και υψώνουν τείχη και προσπαθούν να ενοχοποιήσουν συλλογικά έθνη και λαούς με βάση τη θρησκεία και την καταγωγή τους. Και το κάνουν αυτό τη στιγμή μάλιστα που από πουθενά δεν τεκμηριώνεται με οποιονδήποτε τρόπο η σύνδεση, η διασύνδεση των προσφυγικών ροών με την τρομοκρατία. Παρακολουθούμε και εμείς την ομιλία του Πρωθυπουργού και ό,τι καινούργιο υπάρξει, ό,τι είδης προκύψει θα μας την μεταφέρουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται εκεί. Εδώ στο στούντιο είμαστε με τον κύριο Μπαλάφα, αν ανοίξατε τώρα την τηλεόρασή σας, τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συζητάμε για το τι γίνεται από εδώ και στο εξής και αν θα υπάρξει επίτευξη συμφωνίας. Μείναμε στο γεγονός ότι δεν βλέπετε εσείς ανάγκη ούτε για εκλογές ούτε για δημοψήφισμα και ότι η χώρα, λέτε, θα μπορέσει να καταλήξει σε μια σταθερότητα μέσω της υπογραφής μιας συμφωνίας καινούργιας και κλεισίματος αξιολόγησης. Μια ολοκλήρωση διαπραγμάτευσης που θα ολοκληρώσει αυτή την πρώτη αξιολόγηση. Ξέρετε, η συμφωνία του καλοκαιριού ήταν αυτό που λέμε μπροστοβαρής. Δηλαδή τα δύσκολα μέτρα τα έχει στο ξεκίνημα της συνολικής διάρκειας της δανειακής συμβάσεως των 86 δισεκατομμύριο της τριετούς αυτής συμβάσεως. Δηλαδή η πρώτη αξιολόγηση είναι καθοριστική, είναι κομβική και για την παραπέρα πορεία. Και από αυτή την έννοια θα έλεγα ότι καταλαβαίνει κανείς, εξηγεί γιατί δίνουν τα ρέστα τους οι πιο σκοτεινοί κύκλοι. Όχι μόνο το προσκήνιο, ο Τόμψεν, ο Σόιμπλε κλπ. Αλλά και αυτοί που είναι πίσω από το Σόιμπλε και τον επειδή τα αγκάθια στο πακέτο των 5,4 δις, το αφήνω το έξτρα 3 που ζητάει το ΔΝΤ, στο κύριο πακέτο, αυτό που συζητάτε και που σε πολλά σημαντικά σημεία έχετε συμφωνήσει. Υπάρχουν τα αγκάθια που λέγονται κόψιμο, περικοπές στις επικουρικές, υπάρχει το αγκάθι που λέγεται κόκκινα δάνεια και υπάρχει το αγκάθι που λέγεται ασφαλιστικό. Τι κάνετε εσείς σε περίπτωση, υποθετικά ρωτάω, μακάρι να τα βρείτε στη μέση, υπέρ σας, μακάρι. Σε περίπτωση όμως που δεν υποχωρήσουν οι δανειστές και επιμείνουν σε αυτές τις θέσεις, τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, στη ζωή και στην πολιτική, αλλά και γενικότερα στη ζωή, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Μπορεί αύριο να γίνει ένας σεισμός, να χτυπήσω ξύλο 9,5 ρίχτερ και να τρέχουμε να βρούμε σκηνές. Ναι, αλλά 6 χρόνια τώρα αυτό δεν έγιναν σεισμοί. Λοιπόν, μείναν απλώς σταθεροί στις θέσεις τους. Δεν πάμε με αυτήν την κατεύθυνση. Δεν υποχώρησε κανείς ποτέ. Εμείς πάμε και όλα τα στοιχεία λένε ότι θα πάμε σε μια συμφωνία η οποία θα είναι προϊόν ενός συμβιβασμού κλπ. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι την υπογραφή μας το καλοκαιριού για να μην βγούμε από το ευρώ, τη σεβόμαστε. Την τηρούμε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και σε αυτή τη γραμμή, δεν ξέρω ποιος είναι εναντίον. Για πέστε μου, ποια δύναμη εντός εκτός Ελλάδας λέει όχι αυτό. Πέστε μου. Το λέω δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ, πέστε μου. Δηλαδή, για να δούμε δεν λίγο. Υπάρχει κάποιος να λέει, όχι, λίγο, δεν πρέπει να υλοποιήσετε τη συμφωνία του καλοκαιριού. Πρέπει να κάνετε άλλο πράγμα. Γι' αυτό λέω σκοτεινή κύκλη. Διάφοροι μυστήριες καταστάσεις. Ποιος είναι αυτός? Μα σας ξαναλέω ότι σοβαρά, συμφωνία, πάνω στο τραπέζι. Κύριε Μπαλάφα, η συμφωνία του καλοκαιριού αυτό έλεγε. Έλεγε ότι από το τέλος του 2016 θα απελευθερώσετε ακόμη και την πρώτη κατοικία στο πλαίσιο των κόκκινων δανείων. Κάντε λάθος. Δεν έλεγε τέτοιο πράγμα. Το λέγατε. Γι' αυτό και η πρώτη κατοικία. Μα η συμφωνία σας δεν έλεγε μέχρι το τέλος του 2016 η πρώτη κατοικία? Ξέρω τη συμφωνία πολύ καλά. Λοιπόν, σας λέω και πέρα. Και εμείς τη διαβάσαμε. Η συμφωνία του καλοκαιριού σε πάρα πολλά πράγματα τοποθετείται με έναν τρόπο που λέει εγώ θέλω αντιμετώπιση του δημοσιονομικού, δεν θέλω έλλειμμα, θέλω να κάνει την οικονομία 1 δισεκατομμύριο. Το πώς θα το καλύψεις εσύ το 1 δισεκατομμύριο, τη μείωση που πρέπει να την καλύψεις, είναι δική σου υπόθεση. Και αυτό το έχουν αποδεχθεί. Αναφέρα την πρώτη κατοικία. Η πρώτη κατοικία είναι περίτρανο παράδειγμα. Εννοείται τα δάνεια προς τα ασφαλιστικά ταμεία στο δημόσιο και στις εφορίες γενικότερα στο δημόσιο. Αυτά τα δάνεια και η πρώτη κατοικία που εξυφτάτω από αυτά, προστατεύτηκε πλήρως η πρώτη κατοικία. Και μέχρι πότε την προστατεύετε την πρώτη κατοικία? Εννοώ, ορίστε. Μέχρι πότε προστατεύετε την πρώτη κατοικία σύμφωνα κατοικία, με τη συμφωνία του καλοκαιριού? Σας λέω, λοιπόν, προσέξτε, λέω. Λέω, η πρώτη κατοικία για χρέη στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία, στην εφορία, προστατεύτηκε πλήρως. Η μικρή, μέχρι η μεσαία. Πότε προστατεύτηκε, αν κάποιος έχει 500 τετραγωνικά σπίτι, αυτός να πάει να πληρώσει. Που κύριε Μπαλάφα, μέχρι πότε? Η άλλη προστατεύτηκε πλήρως με τον νόμο που ψηφίστηκε πριν δύο μήνες. Προστατεύτηκε πλήρως. Από τότε δεν έχει γίνει ούτε ένας πληστηριασμός. Γι' αυτό λέω, μη σπέρνουμε, δεν λέω εσείς, ναι, την ναι. ανασφάλεια και την αμπιβαλία. Λοιπόν, πάμε λίγο η μέχρι πρώτη την Ευρώπη κατοικία να... προστατεύτηκε πλήρως. Πάμε λίγο μέχρι και τις Βρυξέλλες είναι να ακούσουμε τον επίτευγμα της διαπραγμάτευσης. Θάνο, να μας πει τι λένε από τις Βρυξέλλες για επίτευξη συμφωνίας ή μη, Θάνο.
Επειδή σας άκουγα και πριν, που ψάχνουμε να βρούμε μέσα στο σκοτάδι, στο σκοτεινό δωμάτιο, τη μαύρη γάτα. Λοιπόν, χθες βγήκε ο Ντομπρόφσκης, αντιπρόεδρος της Κομισιόν, και μας ενημέρωσε για το τι συνέβη στην Ουάσιγκτον. Επίσημα, με το όνομά του και κανονικά. Ανακοίνωσε λοιπόν επί της αρχής συμφωνία των δανειστών και των ελληνικών αρχών σε σχέση με τις μακροοικονομικές παραδοχές, οι οποίες θα είναι αυτές της Κομισιόν σε σχέση με τη διαπραγμάτευση, και τους δημοσιονομικούς στόχους και τη δημοσιονομική πορεία μέχρι το 2018, υπό την αίρεση της λήψης των πρόσθετων μέτρων για το 2018, των 3,5 δις, χωρίς να αναφέρουμε βέβαια ακριβώς ποιο είναι το ποσό, στην περίπτωση που το μη ευνοϊκό σενάριο του ΔΝΤ υλοποιηθεί. Εσείς αυτή την αίρεση της λήψης αυτών των μέτρων τη δέχεστε, κύριε Μπαλάφα? Λοιπόν, καταρχήν να μείνουμε... Όταν κάνεις μια διαπραγμάτευση ή μιλάς οπουδήποτε, καταρχήν πιάνεις το θετικό. Αυτό πρέπει να εκπέμψουμε. Έχει ανάγκη η χώρα μας αυτή τη στιγμή από επιτυχίες. Η επιτυχία λοιπόν και το θετικό είναι ότι ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγαίνει σήμερα, ο Ντομπρόφσκης, πώς τον λένε, λέει σήμερα και λέει ότι το 2015, δηλαδή ό,τι έχει γίνει, η Ελλάδα υπεραπέδωσε. Αυτό λέει. Υπερκάλυψε τους στόχους η Ελλάδα για το 2015. Αυτό λέει ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το βασικό. Υπεραπέδωσε. Μισό λεπτό και οι δύο. Μισό λεπτάκι λίγο και οι δύο. Όχι, σας παρακαλώ, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Αυτό θα επιβεβαιωθεί. Θα γυρίσουμε αμέσως μετά, κύριε. Μισό λεπτό, αυτό να πω μόνο. Και αυτό θα επιβεβαιωθεί, το είπε ο Ντομπρόφσκης, και αυτό θα επιβεβαιωθεί από τα στοιχεία της Eurostat την Πέμπτη. Άρα, έχοντας μια χώρα που έχει καλύψει τις υποχρεώσεις της και με το παραπάνω, είναι λογικό να είμαστε αισιόδοξοι. Μάλιστα. Για την ευόδοση λοιπόν, που παραπέρα. Μισό λεπτάκι λίγο. Θα πάω σε διαφημίσεις και θα ξαναγυρίσω. Όμως, επειδή συμφωνήσατε επί της αρχής, δήλωσε ο Ντομπρόφσκης χθες. Ορίστε. Συμφωνήσατε, λέει, επί της αρχής. Ελλάδα και δανειστές. Θέλω να σας ρωτήσω αν επί της αρχής υπάρχει συμφωνία για μείωση καινούργια στους μισθούς του δημοσίου. Αν υπάρχει συμφωνία να κλείσουν δημόσιοι φορείς, γιατί αυτά τα ζητούσαν οι δανειστές. Τα συμφωνήσατε λοιπόν, αυτά. Δεν υπάρχουν τίποτα από αυτά. Αυτά που τα νομοσχέδια είναι σε διαβούλευση αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δεν μπορεί κανείς να ψαρεύει ή να ψαρεύει σε θέλω ανερά. Είναι σε διαβούλευση και για το συνταξιοδοτικό και το φορολογικό. Δεν τα βρήκατε επί της αρχής λοιπόν. Δεν πάνε να πει ψαρχής. Η συμφωνία υπάρχει, λέω, και τα νομοσχέδια τα οποία αποτυπώνουν αυτή τη συμφωνία ήδη είναι σε διαβούλευση, σε δημόσια θέση. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε επί ποιας αρχής βρήκανε συμφωνία τελικώς. Τόσο η μέσα όσο και η έξω. Για θέματα βρήκαμε. Πάμε σε μία συμφωνία. Εδώ σας ζητούν είναι να... Όχι εσείς, εννοώ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. 14.7.48 είναι στην διάθεσή σας. Είστε σίγουροι ότι δεν αγοράσατε χαρτί εκεί, ε? Ορίστε. Είστε σίγουροι, λέω, στο εσωτερικό, δεν αγοράσατε χαρτί. Όχι βέβαια. Σας απάντησα. Μάλιστα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και μην δημιουργούμε ανασφάλεια στον κόσμο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η αγορά έχει ανάγκη. Εδώ έχουμε επιστρέψει με τρεις προσφορές, λάπτοπ, κινητό και τάμπλετ, που θα φτάσουν μέσω κλήρωση στα χέρια του πιο τυχερού από τους τηλεθεατές και τις τηλεθεατρίες μας. Τηλεφωνήστε στο 14748 ή στείλτε ένα SMS στο ίδιο νούμερο, μπείτε στην κλήρωση και θα ξέρουμε ποιος θα έχει την σούπερ προσφορά αύριο το μεσημέρι στα χέρια του. Ο κ. Μπαλάφας παραμένει στο στούντιο, είναι υφυπουργός εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης. Λοιπόν, κύριε Μπαλάφα, ενδιαφέρον έχει το αν θα καταφέρετε, αν καταλήξετε στη συμφωνία με τους δανειστές. Ενδιαφέρον έχει να μου πείτε αν θα την περάσετε κιόλας. Δηλαδή θα την ψηφίσουν. Καταρχήν χαιρετίζω το ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, λεπτά, προχωράμε καλά. Δηλαδή η συμφωνία πάει να επιτευχθεί. Η συμφωνία θα περάσει φυσικά. Συγχωρείτε, αυτό είναι υποθετικό σενάριο. Με την κυβερνητική πλειοψηφία. Όχι, εσείς το λέτε. Εσείς το λέτε και το χαιρετίζω αυτό. Λέω υποθετικά μιλώντας, κλείνετε την αξιολόγηση. Με τα τελευταία νέα, τα οποία τα ήξερα λίγο πριν. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, αυτό είναι δική σας εκτίμηση, κύριε Μπαλάφα. Η μετάφραση των τελευταίων νέων ότι επί της αρχής έχετε μία συμφωνία. Δηλαδή, συμφωνήσατε να έχετε το 3,5%. Ως συμφωνήσατε στο στόχο με τους δανειστές. Αν εσείς το μεταφράζετε, εσείς δεν είπατε ότι προχωράμε συμφωνία και αν θα περάσει το νομοσχέδιο. Μιλώντας υποθετικά. Άρα κάντε κάντε μια παραδοχή η οποία είναι και θετική και πραγματική. Όλα τα στοιχεία λένε ότι προχωράμε
κοντό στο αρμόσιο αλληλούια σε μια συμφωνία. Βάζω το καλό σενάριο στο τραπέζι και σα λέω: κλείνετε συμφωνία. Πολύ καλά κάνετε. Το λογικό περάσετε. Και το πιθανότερο σενάριο βάζετε. Και λογικά κάνετε. Καλά κάνετε. Πώς θα την περάσετε. Θα περάσει αυτό και το πρόγραμμα. Πώς θα την εφαρμόσετε. Τα νομοσχέδια και που αντιστοιχούν. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό, αλήθεια, στις επόμενες εκλογές, όταν αυτές γίνουν, για τα ποσοστά που θα πάρει το κόμμα σας. Κοιτάξτε. Δηλαδή, μήπως εξαφανιστείτε στο τέλος, μήπως ακολουθήσετε τη μοίρα του Πασόκ. Κοιτάξτε. Εντάξει. Κυρίαρχος είναι ο λαός στο πολίτευμά μας και αυτός ξέρει. Εγώ μιλάω κυρίως με τα γεγονότα. Θυμάμαι. Όταν υπογράψαμε τη συμφωνία το καλοκαίρι, πάντα με εναλλακτική να βγούμε από το ευρώ και καλά κάναμε και δεν βρήκαμε από το ευρώ και υπογράψαμε τη συμφωνία, έστω αυτή την αρνητική συμφωνία, οι δημοσκοπήσεις, οι μετρήσεις μας λέγανε στην κυριολεξία παραμονές των εκλογών, μια-δυο μέρες πριν τις εκλογές, ότι είμαστε μισή μονάδα πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι γεγονός. Εδώ, στα αντίστοιχα στούντια. Μισή μονάδα πίσω. Λοιπόν. Ο λαός έχει και γνώση και κρίση κλπ. Και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο λαό. Και τσέπι, όταν θα έρθει η ώρα, όταν θα έρθει η ώρα, θα κρίνει. Αλλά σας λέω το γεγονός. Εγώ λέω, μ' αρέσει να μιλάω πάντα με στοιχεία, όχι αουρέκιο. Τα στοιχεία ήταν, μας δίναν μισή μονάδα κάτω την ίδια στιγμή που είμαστε 7,5 μονάδες μπροστά. Και αφού είχαμε υπογράψει συμφωνία. Αυτό είναι το στοιχείο. Γι' αυτό εγώ έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό, ο οποίος στο κάτω-κάτω είναι αυτός που πρέπει να ανεβάζει και να κατεβάζει κυβερνήσεις. Κάνα πρόβλημα. Να ρωτήσω την προσωπική σας εκτίμηση, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της κυβέρνησης μέχρι στιγμής? Είστε 1,5 χρόνο κοντά στην εξουσία, έτσι. Σε αυτόν τον ένα χρόνο και κάτι ψηλά, ποιο είναι το μεγάλο σας επίτευγμα? Ναι, μόνο ότι είναι νωρίς ακόμα για να κάνεις απολογισμό. Ποιες είναι οι ενέργειες που κάνατε, τα μέτρα που πήρατε, έτσι ώστε να βάλουν την Ελλάδα στο αύριο, ναι, να της δώσουν προοπτική? Συμφωνούμε, ας πούμε, συμφωνείτε και εσείς και οποιοδήποτε λογικός Έλληνας, ανεξάρτητα τι ψηφίζει και τι ψήφισε, ότι παραλάβαμε, δεν μ' αρέσει να λέω ή να κρίνω σε σχέση με τους προηγούμενους, αλλά παραλάβαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν λέω μόνο από τους προηγούμενους, έτσι κι αλλιώς. Θυμίζω μόνο ότι σε διάστημα 4 χρόνων και μισό είχαμε 11 μειώσεις συντάξεων. 4 χρόνια και κάτι είχαμε περίπου 2,5 μειώσεις συντάξεων το χρόνο. Το αναφέρω ενδεικτικά, μια και η συζήτηση για το συνταξιοδοτικό είναι στην ημερήσια διάταξη. Λέω, πέρα από τις δυσκολίες που παραλάβαμε, πέρα από μια συμφωνία που είχαμε να υλοποιήσουμε και υλοποιούμε, που έχει αρνητικές δεσμεύσεις αρκετές, νομίζω ότι καταφέραμε ποιο πράγμα. Να έχουμε μια πορεία, αυτό πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη επιτυχία, ότι όποιος θέλει να είναι λογικός και αντικειμενικός, βλέπει μια κυβέρνηση η οποία προχωράει με ένα σχέδιο, λέει αξιολόγηση, δεν κάνω τον εξυπνάκια στις δεσμεύσεις, τις υλοποιώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσο με παίρνει διαπραγμάτευση. Αλλά εξαντλώ τα περιθώρια της διαπραγμάτευσης. Κάνω πραγματική διαπραγμάτευση, όχι μαϊμού διαπραγμάτευση, δεν μου το δίνουν στα αγγλικά και το υλοποιώ. Αυτό λοιπόν είναι... Κάναμε, έχουμε επιτύχει αρκετά πράγματα ήδη μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, στον 1,5 χρόνο που είπατε. Ανθρωπιστική κρίση, 100 δόσεις, ανασφάλιστη ασφάλιση, η προστασία της πρώτης κατοικίας, μικρής και μεσαίας κλπ. Τώρα προχωράμε σε ρυθμίσεις οι οποίες θα δείτε, φαίνονται ήδη από τα δημοσιευμένα κείμενα και στα οποία θα καταλήξουμε βασικά και θα είναι... Δεν είναι οριζόντιες οι δεσμεύσεις, έχουν ένα πρόσημο κοινωνικό, δηλαδή προστατεύεται ο μικρός και ο μεσαίος. Ο μικρός και ο μεσαίος. Κάποια μεγάλα εισοδήματα, πολύ μεγάλα, επιβαρύνονται. Αν δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να τα έχει όλα στη ζωή. Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο. Κάτι άλλο θέλω να πω. Επειδή με ρωτήσατε για το ζήτημα. Ναι, αλλά δεν μου απαντάτε επί της ουσίας καθόλου. Τι μου λέτε. Μου λέτε τι κάναμε. Σας ανέφερα 7 μέτρα. Μάλιστα. Μέσα σε αυτά τα οποία μου λέτε ότι κρατάει διαπραγμάτευση και είναι γερή διαπραγμάτευση και το πηγαίνετε μέχρι τέλους και δεν υπογράφετε αγγλικά κείμενα. Στο μεταξύ κλείνουν τις τράπεζες, επιβάλλουν capital control. Κάτσε. Δεν μπορεί να έρθει κανείς να κάνει μια δουλειά, να αναπτύξει μια επιχείρηση. Αυτά κρυθήκανε, κυρία Τσαμπανίδου. Τι εννοείται κρυθήκανε? Αυτά κρυθήκανε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Αυτά κρυθήκανε. Ο κυρίαρχος λαός, όπως είπαμε πριν, τα έκρινε αυτά. Είπε δηλαδή με το 7,5% πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ ότι καλά κάνατε τότε όπως ήταν τα πράγματα που κάνατε capital controls. Και να σας πω. Εγώ είδα και ο ελληνικός λαός, αλλά είναι παλιές ιστορίες αυτή η ζωή, έχει προχωρήσει. Είναι παλιά η ιστορία του capital controls. Ισχύει ήδη. Ισχύει, αλλά πιστεύετε ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο τότε? Προτείνετε κάτι άλλο να κάναμε τότε? Καλά κάναμε τότε και κάναμε τα capital controls τότε. Τότε κάναμε τα capital controls, τα οποία ήδη έχουν μειωθεί σε έναν βαθμό και τους προσεχείς μήνες, αν όλα πάνε καλά όπως υποθέτουμε, θα έχουμε περαιτέρω μειώσεις ή και εξάλληψη του φαινόμενου. Τα μέτρα τα αρνητικά τα οποία υλοποιούμε κάτω από την πίεση, μάλιστα, και τη συμφωνία του καλοκαιριού δεν είναι για να μείνουν αιώνια.
δεν είναι για να μείνουν αιώνια. Μάλιστα. Πολλά αυτά, από αυτά θα έρθουν μόλις ορθοποδήσει η οικονομία. Κύριε Μπαλάφα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά, καλά και καλή σας συνέχεια. Και ελπίζω να μην χρειαστείτε χαρτί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αφήστε με να στιευτώ λίγο έτσι στο τέλος. Δεν πειράζει. Να είστε καλά. Για σας ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε μέχρι τώρα τη Ράλιο Αλεπίδου στο Ωραιόκαστρο, καθώς εκεί είχαμε ξύλο μεταξύ δημοτικών συμβούλων και του Δημάρχου. Τι έγινε, μεταξύ συμβασιούχων μάλλον και του Δημάρχου. Για πες μας τι έγινε. 53 συμβασιούχοι, σας μόνο καθηγητές, μετέτρεψαν το Δημοτικό Συμβούλιο σε ρινγκ, Πέπη. Αυτό γιατί σταμάτησε η σύμβαση η τρίμηνη που είχαν, δεν πληρώθηκαν καν τα χρήματά τους και κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου μπήκαν στην αίθουσα και άρχισαν να φωνάζουν. Κάποια στιγμή κινήθηκαν απελπιστικά και προς το Δήμαρχο. Ευτυχώς οι πιο ψύχρεμοι τους σταμάτησαν και κάπου εκεί έπεσαν τα πνεύματα. Ωστόσο, είναι εξαγριωμένοι, είναι 23 άτομα τα οποία προσελήφθησαν με την διαδικασία του ΑΤΕΠ και σταμάτησαν με καταγγέλση τη σύμβαση τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πήραμε το Δημοτικό Συμβούλιο να βρουν μία λύση. Αλλά η λύση για αυτούς ήταν το ξύλο, όπως βλέπετε και στις εικόνες που το λες και μεγάλη ένταση αυτό που σημειώθηκε εκεί. Προτείνω να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να δούμε τι μπορεί να κάνει η ιδιωτική πρωτοβουλία όταν αυτή γίνεται σχεδιασμένα σωστά, γίνεται με μεράκι, γίνεται με όραμα, γίνεται στα αξιοποιώντας το κομμάτι αυτό της Ελλάδας που μπορεί να αποφέρει έσοδα και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και να ανεβάσει την οικονομία της χώρας, να γυρίσει λίγο τον τροχό, στον τουρισμό. Δύο νέα κορίτσια έχουν στο αγαπημένο μου νησί, καλημέρα σας κορίτσια, ένα από τα ομορφότερα ξενοδοχεία, τα οποία προσέξτε. Πήραν μέρος με μία από τις ιδέες τους, θα μας τα πούνε τα ίδια σε λίγο, σε έναν διαγωνισμό ανάμεσα στις πιο μεγάλες πολυεθνικές που γνωρίζετε. Δηλαδή, ό,τι μεγάλο μπραντ φέρτε στο νου σας, ήταν ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους. Και τους έβαλαν κάτω και κέρδισαν τα βραβεία τα δύο αυτά κορίτσια. Πείτε μας γιατί. Καλημέρα, Καρολίνα Αλκαλάη, τι κάνεις. Καλημέρα, Μαρία Μαυρουδή, τι κάνεις. Καλημέρα, μια χαρά. Είχαμε ξαναπεί όταν ξεκινούσατε. Βεβαίως. Και από την μέρα που ξεκινήσατε μέχρι τώρα δεν έχουν περάσει δύο χρόνια, λιγότερο. Δύο χρόνια ακριβώς. Δύο χρόνια ακριβώς. Όταν πήραμε το βραβείο ήταν στις 5 Απριλίου του 2016 και το ξενοδοχείο το ξεκινήσαμε 5 Απριλίου του 2014. Το βραβείο, πες μου τι βραβείο ήταν αυτό. Πώς καταφέρατε σε δύο χρόνια να διακριθείτε και να βάλετε κάτω μεγάλες πολυεθνικές και μεγάλες εταιρείες. Πιστεύω με την αγάπη και το μεράκι μας. Το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Το Καλλίχωρο αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό ξενοδοχείο που έχει λάβει το Green Marketing Excellence Award. Mm-hmm. Που διοργανώνεται από την ΕΔΕ. Είναι κάποια βραβεία που διοργανώνονται δύο φορές κάθε δύο χρόνια. Και βραβευτήκαμε για το Grand Mass Breakfast, που είναι το πρωινό μας. Μάλιστα. Όσο εσείς παρακολουθείτε πλάνα από την πιο όμορφη δεν γίνεται Αστιπαλιά, στην Αστιπάλαια, νομίζω ότι η Καρολίνα θα μας πει τι περιλαμβάνει αυτό το πρωινό και πώς αποφασίσατε να το κάνετε πρωινό της γιαγιάς και όχι κάτι πιο σύγχρονο, πιο αυτό, όλα τα... Ξέρεις, όλα αυτά τα γκουρμέ και καλά που κυκλοφορούν. Το πρωινό της γιαγιάς θέλαμε να μας γυρίσει στις ρίζες μας, γιατί αυτό είναι αυτό που ψάχνουν οι επισκέπτες, δεν είναι το καινούριο και το γκουρμέ. Έχουμε σίγουρα διατροφολόγο, τη Μέρη τη Μιχελή, που έχει επιμεληθεί το πρωινό, οπότε δεν είναι ότι είναι κάτι που δεν έχει προσεχθεί αρκετά. Έχει, όλα μας τα προϊόντα είναι χειροποίητα, είναι παραδοσιακά, είναι από τοπικούς παραγωγούς, είναι γεύσεις που τις ψάχνουν και οι Έλληνες και οι ξένοι, γιατί δεν τις βρίσκουν πλέον. Οπότε είναι αυτό που θέλαμε να πετύχουμε. Δεν θέλαμε να κάνουμε ένα παραδοσιακό μπουφέ, αυτό που βρίσκει σε πολύ μεγάλες μονάδες και πλέον χάνει την ποιότητα. Είναι η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό αυτό. Ήταν από την αρχή τόσο ελπιδοφόρα, δηλαδή το ξέρατε ότι θα τους τσακιστώ όλους ή όχι. Λέγατε εντάξει πάμε απλά για την συμμετοχή, για την προσπάθεια. Ακόμα και τη στιγμή που το ακούσαμε δεν το πιστεύαμε, ήταν για μας κάτι πολύ σημαντικό. Και το επόμενο σχέδιο που έχετε για το χώρο σας παιδιά.
να εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας και να προσφέρουμε σίγουρα πρωτοποριακά πράγματα, αλλά που να μας κρατάνε κοντά στην παράδοση και στις ρίζες μας. Τώρα εμείς βλέπουμε και τις εικόνες από την περίφημη βράβευσή σας και τη χαρά σας βεβαίως δεν είναι έντονη. Εννοείται πώς θα ήταν άλλωστε διαφορετικά. Ενώ νωρίτερα παρακολουθήσαμε και τα πλάνα από την Αστυπάλαια, τα οποία θα ήθελα να ξαναδούμε. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Αστυπάλαια, νησί των Δωδεκανήσων, βρίσκεται αρκετά μακριά από τον Πειραιά. Με πλοίο δηλαδή είναι καμιά, μπορεί και 15 ώρες. Δεν είναι 8. Α, πήγε 8. Πήγε 8. Έχω καιρό να έρθω. Τι ωραία. Να μας επισκεφθείς. Έχει δικό της αεροδρόμιο. Αλλά βέβαια, όσοι πηγαίνουν τα μικρά, άρα πρέπει να κάνει κανείς έγκαιρα την κράτησή του. Προσελκύει τουρισμό το νησί ή είναι η δική σας υπόθεση, να φέρετε τον κόσμο στο ξενοδοχείο το δικό σας? Πιστεύω και τα δύο. Και εμείς πρέπει να γνωρίσουμε στον επισκέπτη την Αστυπάλαια, αλλά πρέπει να γνωρίσουμε και το Καλλίχωρο. Για μας το Καλλίχωρο, όσο και η Αστυπάλαια, μετουσιώνει τις ρίζες μας. Αυτή είναι η θέα σας, έτσι. Ναι, ναι. Τι θέα είναι αυτή. Τι εκπληκτική θέα είναι αυτή. Τα όνειρα που είχαμε από παιδί, γεύσεις, χρώματα, αρώματα, σε ένα νησί που, όπως ξέρεις και εσύ, διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Είναι πολύ, με καταπληκτικό κόσμο, από το Λιβάδι παρά η εικόνα αυτή, έτσι. Ναι. Από το Λιβάδι, τις πιο όμορφες παραλίες που έχει το νησί. Φέτος τι περιμένετε να γίνει? Έχουν κλείσει ήδη δωμάτια, τα πάντα, όλα από την προηγούμενη χρονιά? Είναι αργά να μιλάμε τώρα ή προλαβαίνουμε να κλείσουμε κάτι? Προλαβαίνουμε. Μια χαρά. Ξεκινάει η σεζόν από τώρα, από το Πάσχα στο νησί ή όχι ακόμα? Ναι. Ξεκινάει από το Πάσχα και πηγαίνει πλέον μέχρι τον Οκτώβριο. Πώς μπορεί να φέρετε ένα νησί που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένο όσο το Κυκλαδονήσια ή και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα στο προσκήνιο? Και θέλετε να το κάνετε? Δεύτερη ερώτηση. Θέλουμε να το κάνουμε όσο πρέπει. Τόσο ναι, όσο. Τόσο όσο. Ναι. Και νομίζω ότι με δουλειά σοβαρή, με μεράκι και με αγάπη για αυτό που κάνουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, μοιραστείτε μαζί μας 5 σημεία στην Αστυπάλαια που πρέπει οπωσδήποτε να δει κανείς και να σας χαιρετήσω με αυτό. Την Ανατολή, φυσικά. Τη Θέα από το Κάστρο. Τα νησάκια, την Κουνούπα και τον Κουτσομίτη. Αυτά που βλέπουμε τώρα στις οδόνες μας. Φοβερό ψάρι, φοβερό φαγητό. Φοβεροί άνθρωποι. Ένα βάλω εγώ το πέμπτο. Τα καμινάκια. Τα καμινάκια. Εντάξει, να είστε καλά, κορίτσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω θα πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις τρέχοντας και θα επιστρέψουμε κοντά σας σε πολύ λίγα λεπτά. Με πολύ καλή διάθεση, πάρτε τηλέφωνο στο 14748, διότι θα πάτε στην Αστυπάλαια έχοντας λάπτοπ μαζί σας, έχοντας τηλέφωνο μαζί σας, έχοντας τάμπλετ μαζί σας, που θα σας δώσουμε εμείς μέσα από την εκπομπή. 14748, δικά σας και επιστρέφουμε. Μια εξαιρετική προσφορά από την εκπομπή σήμερα για εσάς που παρακολουθείτε. Ένα λάπτοπ, ένα τάμπλετ και ένα κινητό τηλέφωνο μπορεί να φτάσει στα χέρια σας αν τηλεφωνήσετε και τα διεκδικήσετε στο 14748. Καλή επιτυχία σε όλους. Εύχομαι και πάω να συναντήσω κατευθείαν τον Βαγγέλη Γκούμα. Βρίσκεται στον Πειραιά. Βρίσκεται στον Πειραιά που δείχνει να μειώνεται ο αριθμός. Με συγχωρείτε, είναι στο ελληνικό ο Βαγγέλης Γκούμα. Έκανα λάθος. Εκεί δυστυχώς είχαμε μια 17χρονη η οποία έχασε τη ζωή της. Έτσι ακριβώς είναι, Πόπη, και δυστυχώς η τραγωδία για την οικογένεια Ουαζάφ αυτή τη στιγμή συνεχίζεται, καθώς ο πατέρας ψάχνει να βρει χρήματα προκειμένου να μεταφέρουν τη σωρό της κόρης του στο Αφγανιστάν. Χρειάζονται περίπου 3.000 ευρώ και δεν ξέρει πού θα βρεθούν τα χρήματα. Η κοπέλα ζούσε σε μία από αυτές τις σκηνές, μέσα σε άθλιες συνθήκες, όπως μπορείτε να δείτε. Η αποκάλυψη του Σταρ ήρθε ουσιαστικά να συγκλονίσει και να αποκαλύψει τις τραγικές συνθήκες που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Να πούμε εδώ πέρα ότι κράτος δεν υπάρχει, έτσι όπως το εννοούμε εμείς, ένα επίσημο κράτος. Να πούμε ότι υπάρχει ένα ιατρείο αυτή τη στιγμή το οποίο λειτουργεί, δεν λειτουργεί επί 24ωρου βάσος. Και ουσιαστικά αυτό προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι ότι μόλις χθες ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Μουζάλας, έμαθε από το ΣΤΑΡ ότι ένα 17χρονο κορίτσι κατέληξε στο Λαϊκό Νοσοκομείο και διεξάγει έρευνα. Πριν από λίγο εδώ βρέθηκε και ο Δήμαρχος του Ελληνικού, ο οποίος για μια ακόμη φορά τόνισε ότι και εμείς οι Δήμαρχοι εδώ των όμορων περιοχών είχαμε ζητήσει να ληφθούν μέτρα, καθώς όπως είπαν χαρακτηριστικά η κατάσταση εδώ πέρα είναι τραγική και για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, αλλά και για τους κατοίκους των νότιων προαστίων. Αυτά συμβαίνουν στο ελληνικό, στη Μυτιλίνη, όμως την ίδια ώρα, τώρα ένα πλοίο, ένα motorship, βυθίζεται στα ανοιχτά του λιμανιού. Τι συμβαίνει, Γιάννη Συνάνη?
Τι έχει συμβεί? Καλημέρα από την Μυτιλίνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την επιχείρηση του λιμενικού σώματος με σκάφη τα οποία έχουν πλέξει στην περιοχή της Λάμνας, εκεί όπου είναι η Ύφαλος, είναι απέναντι από τη σκάλα Σικαμινιάς, μεταξύ μάλλον σκάλα Σικαμινιάς και Εφταλούς του Μολύβου, όπου ένα μότοσιπ κάτω από αδιακρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες προσέκρουσε στον Ύφαλο της Λάμνας και άρχισε να βυθίζεται. Έχει μεγάλη ροή υδάτων, επάνω στο οποίο επιβαίνουν 12 άτομα πλήρωμα. Προς βοήθεια του λιμενικού σώματος και της όλης της επιχείρησης έχουν σπέρθει καΐκια από το Μόλυβο και από τη σκάλα Σικαμινιάς, όπως και παραπλέοντα πλοία, ενώ ένα τουρκικό πλοίο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε σε λίγο από πριν. Το τουρκικό πλοίο παρακολουθεί αυτό που συμβαίνει έξω από, από τη σκάλα Σικαμινιάς? Όχι, είναι εκεί που έχει προσκούρηση που βρίσκεται η Ύφαλος της Λάμνας, είναι ακριβώς στην οριογραμμή θα έλεγα. Δηλαδή είναι μια απόσταση η οποία οι ακτές της Λέσβου με τις ακτές του Μολύβου, γι' αυτό και έρχονται πολλοί μετανάστες εκεί, είναι περίπου 8 μίλια, δηλαδή είναι πολύ κοντινή και όπως καταλαβαίνεις 2 μίλια να απομακρυνθεί. Καταλαβαίνουμε. Να είσαι καλά Γιάννη, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε μόλις έχεις κάτι νεότερο. Πάμε ξανά λίγο μέχρι τη Βουλή. Έχει ανέβει ο κ. Μητσοτάκης στο Βήμα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα λέει. Εξουσιαστών από το άβατο των εξαρχείων. Και κάποιοι βέβαια βάφτισαν ελευθερία της καταλήψης δημοσίων πανεπιστημίων από κομματικές νεολαίες. Κάποιοι, με άλλα λόγια κύριε Τσίπρα, έμπλεξαν την ελευθερία με την ασυδοσία. Και εγκατέλειψαν στην πορεία της μεταπολιτευτικής ελληνικής δημοκρατίας δύο βασικά αξιώματα. Αξίωμα πρώτον, η ελευθερία του κάθε πολίτη σταματά εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου και τα όρια της ατομικής ελευθερίας τα καθορίζει ο νόμος. Δεύτερον, η εσωτερική ασφάλεια μαζί με την εξωτερική άμυνα αποτελεί κεντρικό πυλώνα της λειτουργίας του κράτους. Δεν εκχωρείται και δεν αμφισβητείται. Ρεπορτάζ σε λίγο από τους συναδέλφους που παραμένουν και παρακολουθούν εκεί τα πάντα. Μόλις έχουμε είδηση, θα σας τη δώσουμε. Στο στούντιο της εκπομπής τώρα είναι η κοντά μας κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, κυρία Τελιγιορίδου. Ο κύριος Κώστας Κρέκας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα και σε εσάς. Από το ΠΑΣΟΚ έχει έρθει ο κύριος Ρούπας. Καλημέρα και σε εσάς. Να ρωτήσω, είναι γραμματέας ανάπτυξης οικονομίας και ανταγωνιστικότητας του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Τελιγιορίδου, πότε κλείνει η συμφωνία, πού πάει το πράγμα? Πιστεύω πως βρισκόμαστε στο τέλος μιας πολύ δύσκολης πράγματι διαπραγμάτευσης. 22 του μηνός μεθαύριο πιστεύω ότι θα φανεί πλέον η οριστική λύση για το ζήτημα της αξιολόγησης. Εκτιμώ ότι ήδη υπάρχει μια συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι αυτό πρέπει να γίνει άμεσα και δεν επιτρέπονται επιπλέον καθυστερήσεις και χρονοτριβές. Κάτι που επιχείρησε να κάνει από την πλευρά του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχοντας ίσως μια άλλη αντίληψη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία όμως αποδεικνύεται από τα επίσημα πλέον στοιχεία που βγαίνουν και από την Eurostat αύριο, ότι δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να ωραιοποιήσουμε την κατάσταση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αντίθετα, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Με τα στοιχεία υπάρχουν όμως όλα εκείνα. Να πείσετε, κύριε Τελιγιορίδου, τους δανειστές να κάνουν πίσω σε κόκκινα δάνεια και σε επικουρικές? Σε καμία περίπτωση δεν διαπραγματευόμαστε επιπλέον μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή θέλει να περάσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εσείς μιλάτε λοιπόν για το πακέτο των 3,5, αλλά ακόμη και στο πρώτο πακέτο που θεωρητικά έχετε συμφωνήσει σε ένα μεγάλο βαθμό, έχετε τεράστια απόσταση σε κόκκινα δάνεια και σε επικουρικές. Στο πρώτο πακέτο. Σας λέω τα πιο μεγάλα τώρα από τα αγκάθια. Στο πρώτο πακέτο το οποίο έχουμε συμφωνήσει και να θυμίσουμε λοιπόν ότι αυτό ήταν μια συμφωνία στην οποία υπήρχε και η σύμφωνη γνώμη και της αντιπολίτευσης. Το θέμα είναι ότι εμείς επιχειρούμε να δώσουμε έναν προσανατολισμό που θα έχει ένα
θετικά κοινωνικό πρόσημο όσον αφορά αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στα κατώτερα και στα μεσαία εισοδήματα. Πιστεύω ότι, και εδώ θα μου επιτρέψετε να επικαλεστώ κάτι που είπε χθες και ο κύριος Γιούγκερ, κάνοντας ίσως και την αυτοκριτική από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αντιδράσεις που υπάρχουν όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε πολλούς ευρωπαϊκούς λαούς για το πού πάει η οικονομική πολιτική της Ευρώπης και πού οδηγεί τους λαούς. Είπε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει λίγο να δούμε ότι παρεμβήκαμε πάρα πολύ ως Ευρώπη, ως διευθυντήριο, στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές που πρέπει να εφαρμόζουν οι επιμέρους χώρες και ίσως θα πρέπει να δώσουμε έναν χώρο ελευθερίας στις πρωτεύουσες των χωρών αυτών, ώστε να μην οδηγήσουμε σε φαινόμενα όπως απειλούνται, για παράδειγμα, με το Brexit και όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο διάστημα, που, αν το θέλετε, διακινδυνεύουν ίσως και την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Γι' αυτό θέλω να είμαι συγκρατημένα αισιόδοξη ότι άμεσα θα γίνει η αξιολόγηση, η οποία βέβαια θα μας οδηγήσει στο πολύ μεγάλο διακύβευμα που είναι η επιμήκυνση και η διαπραγμάτευση για το χρέος, που μαζί με την ανάπτυξη και το νέο μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης που πρέπει να δώσουμε στη χώρα, γιατί κάποια στιγμή αυτή η χώρα πρέπει και να παράγει, πέρα από τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια που προσπαθούμε τώρα να σταθεροποιήσουμε, πρέπει να δώσουμε όθηση στις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, ώστε αυτή η χώρα να αρχίσει να παράγει πλούτο. Αξιολόγηση λοιπόν, διαπραγμάτευση του χρέους, νέο παραγωγικό μοντέλο και πιστεύω ότι η σταθεροποίηση θα γίνει. Μάλιστα. Και σιγά σιγά θα οικοδομήσουμε μια καινούρια χώρα. Καταρχήν να κάνω μια παρατήρηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν συμφώνησε σε μέτρα 5,5 δισεκατομμύρια τον προηγούμενο Αύγουστο. Να θυμίσω ότι τότε καταρχήν δεν υπήρχαν τα δημοσιονομικά στοιχεία εκείνα τα οποία απαιτούσαν τέτοια μέτρα. Ούτε συμφώνησε στο να πάει το ΦΠΑ από το 13% στο 23% και μετά στο 24%, ούτε να μειωθεί το αφορολόγητο όριο από τις 9.500 ευρώ στις 9.100. Να θυμίσω ότι αυτά η Νέα Δημοκρατία ήταν πράγματα που τα είχε εκείνη θεσπίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Άρα είναι γεγονός αναντήρητο πια ότι όλοι οι οικονομικοί δείκτες υποχώρησαν τους 15 αυτούς μήνες και περισσότερο απ' όλα αυτή τη στιγμή έχει επανέλθει για τα καλά στην ελληνική κοινωνία αλλά και στην ελληνική κοινωνία η αβεβαιότητα και η αστάθεια και η πολιτική και η οικονομική. Και αυτό νομίζω ότι φέρνει αντίθετα αποτελέσματα από αυτά τα οποία μπορεί να προσδοκά και να έχει καλές προθέσεις η παρούσα κυβέρνηση. Αλλά δυστυχώς, κυρία Τσαπανίδου, μια κυβέρνηση δεν κρίνεται ούτε από τις προθέσεις, ούτε από τις υποσχέσεις, ούτε από τις θεωρίες. Κρίνεται από τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, στο δελτίο τύπου το οποίο ανακοίνωσε, παρουσίασε προμερικές μέρες, δείχνει αύξηση της ανεργίας για πρώτη φορά ξανά τους τελευταίους 10 μήνες. Βλέπουμε ότι μετά το παράδειγμα της ηλεκτρονικής Αθηνών, ότι έχουμε ομαδικές πια πτωχεύσεις επιχειρήσεων που οδηγούν χιλιάδες κόσμο στην ανεργία. Και με την πολιτική που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση, την αύξηση της φορολογίας, δεν νομίζω ότι βοηθάει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Αντίθετα, στέλνει ένα μήνυμα προς όλους ότι μην έρθετε στην Ελλάδα να επενδύσετε, γιατί εμένα ως κράτος, όποτε μου λείπουν τα χρήματα, θα έρχομαι και θα αυξάνω τους φορολογικούς συντελεστές. Αυτό είναι ένα δείγμα, είναι ένα σήμα, ώστε να διώξεις επενδυτές και όχι να προσελκύσεις και να καταργήσεις την παραγωγική τη δραστηριότητα της χώρας, όχι να τη βοηθήσεις. Παρακαλώ, κύριε Ρούπα. Όταν ακούω για παραγωγική ανασυγκρότηση, ειδικά από το ΣΥΡΙΖΑ, να πιάνει ρίγο συγκίνησης. Γιατί δεν το έχουμε δει πουθενά και δεν βρίσκεται πουθενά. Και όταν ξεκινάμε με μέτρα αρχικά 1,8, πήγαμε στα 5,4, πήγαμε σε 10, αυτό είναι μια γεωμετρική πρόοδος που ναι, μεν αυξάνει τις υποχρεώσεις, από την άλλη πλευρά, κατά γεωμετρική πρόοδο, αυξάνει και την ύφεση. Όταν γνωρίζουμε και μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση ότι χρειάζονται περίπου 100 δις για να επανέλθει η βιομηχανική επένδυση στα ύψη το προδεκαετίας και αυτή τη στιγμή ο κύριος Σταθάκης ούτε παράταση του αναπτυξιακού έχει φέρει, ούτε καινούριο αναπτυξιακό δεν έχει φέρει και οι υπουργοί που υποτίθεται ευθύνονται για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη τσακώνονται για το αν θα συμφωνήσουν για αποκρατικοποιήσεις ή για επενδύσεις. Όταν η Υπουργός Τουρισμού δεν αντιλαμβάνεται την επιστολή της Ryanair για την υπερφορολόγηση, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία συγκεκριμένη δεσμεύεται να φέρει 5 και 6 και 7 εκατομμύρια παραπάνω τουρίστες στη χώρα. Εσείς δηλαδή προτείνετε να δεχτεί το φόρο, να καταργηθεί ο φόρος σαν επιβάτη που ζητάει η Ryanair? Η όλη διαδικασία της προσέγγισης της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας. Αναφέρατε το αναφέρω συγκεκριμένα, επιτρέψτε μου. Με συγχωρείτε, τότε θα πρέπει και οι υπόλοιπες εταιρείες που δραστηριοποιούνται. Επιτρέψτε εδώ, μου να σας πω τι εννοώ. Συμφωνείτε με αυτό? Επιτρέψτε μου τι εννοώ. Η συγκεκριμένη προσέγγιση μιας εταιρείας
Και δείχνει και η αδυναμία της Υπουργείου Τουρισμού, δείχνει το εξής, ότι η κυβέρνηση δεν έχει την δυνατότητα να δει τις ευελιξίες συγκεκριμένων αγορών προκειμένου να προσδώσει τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα δώσουν την αναπτυξιακή όθηση. Τι εννοείτε δηλαδή? Εννοώ συγκεκριμένα ότι κάθε κλάδι έχουν συγκεκριμένη πολιτική. Είναι δεδομένο ότι το ελληνικό το αεροδρόμιο, το Ελευθέριος Βενιζέλος, μπορεί να είναι από τα πλέον σύγχρονα, αλλά είναι το δεύτερο ακριβότερο. Κατά την έννοια αυτή λοιπόν δεν είναι ανταγωνιστικό και σαν αεροδρόμιο. Άρα δεν είναι θέμα τι ζητάει η Ryanair σαν εταιρεία. Είναι θέμα σαν πολιτική κυβέρνηση το πώς οριοθετείται το πλαίσιο λειτουργίας και κοστολόγηση. Επειδή αναφέρεστε σε αυτό, έτσι, με συγχωρείτε λίγο. Έρχεται η εταιρεία αυτή λοιπόν και ζητάει από το Υπουργείο να τη καταργήσει το 12 ευρώ ανακεφάλι, ανεπιβάτη δηλαδή. Το Υπουργείο πρέπει να δει γιατί προκύπτει η αίτηση τη Ryanair για την κατάργηση και προκύπτει εξαιτία του γεγονότο. Αυτό είναι όταν όλοι εδώ όσοι έρχονται και φέρνουν τα αεροπλάνα του εδώ πληρώνουν αυτό το φόρο. Επιτρέψτε μου να σα πω. Ζητάει να εξαιρεθεί η εταιρεία. Αυτό τι είναι? Να σα πω, εγώ δεν είπα να ακολουθηθεί. Κυρία Τσαπανίδου, προσέξτε. Εγώ δεν είπα να ακολουθεί κάθε αίτημα κάθε εταιρεία. Κάθε αίτημα προκύπτει όμως από συγκεκριμένα προβλήματα. Και το πρόβλημα προκύπτει. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας άλλος γι' αυτό. Δεν με απασχολεί εμένα, γιατί πιθανώς είναι δεδομένο ότι τα μεγέθη της συγκεκριμένης εταιρείας και άλλων αντίστοιχων εταιρεών φθηνής μεταφορικής κοστολόγησης έχουν συγκεκριμένη πολιτική. Οφείλω όμως να ομολογήσουμε όλοι και να δεχθούμε ότι το Ελευθέριος Βενιζέλος είναι ακριβό αεροδρόμιο. Και επισημαίνονται και ορισμένα πράγματα. Ότι στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας και των αεροδρομίων και των υπολείπων που ιδιωτικοποιήθηκαν. Συμβάσει αυτό το αεροδρομίο, εσείς οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Να σου πω κάτι, εγώ δεν θα κάνω κριτική στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Μείναμε λίγο σε όλη αυτή την ιστορία. Έχει ένα βάρος όμως αυτό, δεν έχει? Προφανώς και έχει βάρος. Και το αναδεικνύουμε το βάρος. Και δεν σημαίνει ότι επειδή γίναν κάποια πράγματα δεν μπορεί να γίνουν προσαρμογές στην πορεία όπως δεδομένα. Και δεν σημαίνει ότι για παράδειγμα δεν θα ξεκινήσουμε να συζητάμε τι γίνεται με την περιβόητη διαπραγμάτευση. Γιατί το κύριο σημείο, όπως είπαμε, δεν είναι τα χαρακτηριστικά της Eurostat που θα εμφανιστούν αύριο μεθαύριο για το αν θα είναι πειραγμένα λίγο τα στοιχεία ή θα υπάρχει μια μετακύληση στατιστικών δεδομένων για να αλλάξει η εικόνα. Είναι ποια είναι η πραγματικότητα, ποιες είναι οι εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ για ύφεση το 2016 και ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και των μικρομεσαίων. Κύριε Τελιορίδου, παρακαλώ, απαντήστε μόνο σε αυτό. Και θέλω μετά να απαντήσετε και στο ερώτημα, σε περίπτωση που δεν υποχωρήσουν οι δανειστές. Είναι η κλασική ερώτηση της τελευταίας εξαετίας, εφταετίας. Τι θα κάνετε? Θα ήθελα όμως καταρχήν να κάνω ένα σχολιασμό. Το να ακούμε σήμερα από τους εκπροσώπους των κομμάτων που οδήγησαν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση, γιατί αυτή η κατάσταση έχει την αιτία της και η αιτία οφείλεται σε κάποιους ανθρώπους που έχουν ονοματεπώνυμο. Ακούγοντας λοιπόν όλους αυτούς σήμερα να λένε ότι τους πιάνουν ρίχη συγκίνησης με μια δόση ηρωνίας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για ένα καινούριο μοντέλο ανασυγκρότησης. Ποιο μοντέλο? Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι το μοντέλο που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια ήταν ένα μοντέλο το οποίο δεν ενίσχυε την υγιή επιχειρηματικότητα, δεν ενίσχυε αναγκαίους παραγωγικούς κλάδους για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Κύριε Τελιγιορίδου, θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο ενισχύετε εσείς την υγιή επιχειρηματικότητα με κλειστές τράπεζες. Ναι, θα μου επιτρέψετε όμως να τελειώσω σε αυτόν τον σχολιασμό. Γιατί κάνατε εκλογές, βγήκατε εσείς στην κυβέρνηση γιατί υποσχεθήκατε πέντε πράγματα. Στη συνέχεια κλείσατε τις τράπεζες και καταδικάσατε σε θάνατο την επιχειρηματικότητα. Κάποιοι όμως αισθάνονται ότι επειδή πράγματι ακόμη η κατάσταση είναι δύσκολη, θα αποποιηθούν όλες τις ευθύνες και θα πούν ότι αυτοί είχαν σχεδιασμό και αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα, όταν το αναπτυξιακό μοντέλο ήταν ένα αναπτυξιακό μοντέλο που στόχευε σε συγκεκριμένες επιχειρηματίες. Κύριε Ρούπα, τι ποσοστό είχε το ΠΑΣΟΚ πριν από τα μνημόνια? 40%. Και τώρα πόσο πήρε στις τελευταίες εκλογές? 6,3. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε λοιπόν, λοιπόν. Σημαίνει ότι ο κόσμος δεν ξεχνάει. Αυτό ακριβώς. Φοβάστε μήπως έχετε και εσείς την ίδια πτωτική τάση στα νούμερά σας ωστόσο? Όχι. Φοβάστε ότι μπορεί το 40 να κατεβείτε και εσείς το 6? Θα σας το πω. Δεν φοβόμαστε γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού. Εάν ο ελληνικός λαός αποφασίσει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην κρίσιμη αυτή κατάσταση για τη χώρα, η απόφαση θα είναι δική του. Μάλιστα.
Πολιτευόμαστε σε δύο περιοχές δύσκολες. Είστε στην Καστοριά, συγγνώμη, δεν σας διακόπτω. Επιτρέψτε να σας πω το εξής. Πολιτεύεστε στην Καστοριά, πολιτεύομαι στην Αχαΐα. Η Καστοριά έχει τα προβλήματά της από βιομηχανοποίησης, το ίδιο και η Αχαΐα, που δεν έχει ούτε καν δρόμο. Η Καστοριά έχει ο ελληνικός λαός, όλοι όμως εκείνοι, οι οποίοι σήμερα μας κουνάνε το δάχτυλο και μας λένε ότι πρέπει να παραιτηθούμε, γιατί κρίνουν οι ίδιοι ότι είμαστε ανίκανοι και πρέπει να παραιτηθούμε για να σωθεί η χώρα, το μόνο που τους ενδιαφέρει, κυρία Τσαπανίδου, είναι η σωτηρία του δικού τους εαυτού. Κυρία Τελιορίδου, τελευταίο. Και σύντομη απάντηση, παρακαλώ. Σε περίπτωση που δεν υποχωρήσουν στη διαπραγμάτευσή τους οι θέσμοι σήμερα, καθίσει η Βελκουλέσκου εκεί απέναντι μαζί με τους υπόλοιπους τρεις και αμήνε μετακίνητη. Και δάνεια και 3,5 δισεκατομμύρια επιπλέον και όλα τα σχετικά. Τι θα κάνετε? Κυρία Τσαπανίδου, έχουμε μια κυβέρνηση ενός ανεξάρτητου κράτους. Ενός κράτους κυρίαρχου. Έχουμε όλη την διάθεση να συνομιλήσουμε και με επιχειρήματα να βρούμε την λύση. Κανένας όμως δεν μπορεί να μας εκβιάσει. Είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε τη συμφωνία. Δεν θα αθετήσουμε τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα απέναντι στους θεσμούς. Από εκεί και πέρα όμως η χώρα μας δεν μπορεί να εκβιαστεί περαιτέρω και να φτάσουμε αυτό? Στο που σημαίνει ότι δεν θα ακολουθήσουμε αυτό που θέλει το Δούνο του, το οποίο πριν από πολύ λίγο καιρό αποδείχθηκε. Πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα πάρετε και τα χρήματα, λοιπόν, άρα θα έχετε πτωχευτικό γεγονός, τι θα κάνετε, θα ζήσουμε πιστεύω τα καλοκαίρια. Πιστεύω ότι όλο αυτό είναι ένα σχεδιασμός που θέλει να δημιουργήσει μια οικονομική ασφυξία στη χώρα, ώστε να φτάσουμε σε ένα τέτοιο πτωχευτικό γεγονός. Δεν θα τα καταφέρουν όμως, γιατί θα επικρατήσουν. Τα καταφέραν πέρσι, θυμάστε πώς αλλάξατε πολιτική πέρσι, επειδή τα καταφέραν. Θα επικρατήσει η λογική ότι υπήρχε το προηγούμενο χρόνο. Γιατί φέτος δεν θα τα καταφέρουν, ενώ τα καταφέραν πέρσι? Γιατί ήδη τα οικονομικά στοιχεία είναι τελείως διαφορετικά και όχι όπως αναφέρουν οι αξιόλογοι συνομιλητές μου. Μάλιστα. Γιατί ήδη η ύφεση δεν είναι όπως υπολογιζόταν για το 2015. Ήδη η ανεργία για πρώτη φορά το 2015 είχε μια υποχώρηση στον 1%. Στον κύριο Σκρέκα, για σύντομη τοποθέτηση τέλους, κύριε Σκρέκα, σε εσάς. Πιστεύετε ότι μπορεί να δει η χώρα σε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ονοματεπώνυμο που φτάσαν τη χώρα εδώ, κάποιοι από αυτούς είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσω την κυρία Κατσέλη που μεσουνάρνησε τα χρόνια της εδεμονίας, την κυρία Τζάκρη, αυτό που σας είπα. Σημαίνει ότι αυτό δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Θα ακούσετε κι εσείς την πρόταση μου. Αν έχετε να τους επιρρήξετε, παρακαλώ, κυρία Τελιορίδου, δεν έχουμε χρόνο και πρέπει να χαιρετήσω. Είναι η τελευταία τοποθέτηση από την πλευρά του κυρίου Σκρέκα. Πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι καταραίει ο χάρτινος πύργος των υποσχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο το έχει καταλάβει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι μια κυβέρνηση ασυνεπή και αναντίστοιχη με αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί. Μάλιστα. Όχι μόνο αυτό. Το πρώτο βήμα για την πτώχευση μιας χώρας είναι το κλείσιμο των τραπεζών. Αυτό έγινε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ελπίζω να μην προχωρήσουμε και στο δεύτερο βήμα. Που είναι η ολοκλήρωση της πτώχευσης. Λυπάμαι, δεν έχω χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Δεν έχουμε καθόλου, λυπάμαι. Εάν η Νέα Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι έχει δίκιο, μπορεί να προσφύγει στα πορεία στην αγορά της χώρας. Κάποια από αυτά μάλιστα συμπληρώνουν ακόμη και 145 χρόνια παρουσίας. Για να το δούμε. Με το σύνθημα από γενιά σε γενιά σε γενιά, πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή βράβευσης των πιο μακροχρόνιων εταιριών και των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά. Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο του τριήμερου συμποσίου για αιωνόβια προϊόντα της ελληνικής αγοράς. Τα βραβεία απένυμαν προσωπικότητες της αγοράς αλλά και της πολιτικής ζωής. Πήραμε το Platinum βραβείο για τα 145 χρόνια λειτουργίας εταιρείας, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 1870 με πυλώνα το πράσινο σαπούνι ελαιολάδου. Είναι μια μεγάλη τιμή για την εταιρεία μας, διότι προσπαθούμε πάρα πολλά χρόνια να κάνουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας, οι οποίοι καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η εκδήλωση περιελάμβανε έκθεση αφίσας ιστορικών φωτογραφιών και γευστικών δοκιμών, όπου το κοινό μπορούσε να απολαύσει ελεύθερα τα αγαπημένα του μπραντς, αλλά και να γνωρίσει από κοντά τις εταιρείες και τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από τα πιο διαχρονικά και επιτυχημένα προϊόντα του ελληνικού εμπορίου. Ξεκινάμε πάντα με γνώμονα τις ανάγκες του Έλληνα καταναλωτή και πάντα το πιο σημαντικό πράγμα για μας είναι να παράγουμε σωστά ποιοτικά προϊόντα με γνώμονα πάντα την παραγωγή.
Τα προϊόντα των καταξιωμένων εταιριών μετρούν στην ελληνική αγορά από 30, 50, 120 έως και 145 χρόνια παρουσίας. Θέλω να πω, να στείλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου, τα περαστικά μου, τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στο φίλο μου τον Αντώνη. Πες το, έχει περαστικά του Αντώνη. Περαστικά, Αντώνη. Ο Αντώνης μας παρακολουθεί. Το γεγονός ότι ο Αντώνης μας παρακολουθεί ενώ έχει κάνει εγχείρηση στα μάτια μου κάνει μια μικρή εντύπωση. Αλλά Αντώνης είναι αυτός και πολύ φίλος και όλα τα καταφέρνει. Σιδερένιος Αντώνης, θα θέλουμε πάλι πολύ γρήγορα κοντά μας για να μας λες ιστορίες και να σε πετυχαίνουμε στους δρόμους με παρέες ωραίες. Εδώ βάζω τελεία. Ωραία. Πες μου τι έχουμε τώρα στα αθλητικά. Να πούμε χρόνια πολλά καταρχήν στον ΠΑΟΚ. 90 χρόνια έχει γενέθλια η ΠΑΟΚάρα μας σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά σε σένα που γίνεσαι 30. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι έχω και εγώ γενέθλια, δεν γίνομαι 90, με έφαγε ο ΠΑΟΚ. 30. Ούτε 30 γίνομαι. Όχι. Είμαι μία ανάσα από το στρογγυλεμένο 50. Γίνομαι 49. Τούσου. Καλά, μη φτύνεις άλλο. Φτάνει τόσο. Λοιπόν, πάμε και θα μας κυνηγάνε. Ναι. Να πούμε ότι συνεχίζεται το κύπελο Ελλάδας σήμερα με την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τέλος ο Πογιέτ θα κάτσει ως Στέλιος Μανολάου στον πάγκο μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης. Επίσης, ο Παναθηναϊκός χθες δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε από τη Λαμποράλ Κούτσα στο Ολυμπιακό Στάδιο με 84-75. 3-0 ήτες η ήττα αυτή. Και ο αποκλεισμός έφερε την απόλυση του Σάσα Τζόρτζεβιτς, Πεδουλάκης και ίσως και ο Σάρας. Ακούγονται ότι θα είναι οι αντικαταστάτες τους. Θα δούμε. Μεγάλη βραδιά για τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Δεν κατάφερε φυσικά να συνδυάσει με νίκη του Παναθηναϊκού και πρόκριση. Τελευταίο του μάτς στην Ευρωλίγκα γνώρισε την αποθέωση. Αυτά. Ξέχασα κάτι? Όχι. Μια χαρά. Να δώσουμε άλλη μια φορά το 14-7-48, γιατί όλη σήμερα τη μέρα και αύριο μέχρι τέτοια ώρα μπορείτε να τηλεφωνείτε ή να στέλνετε SMS για να κερδίσετε λάπτοπ, τάμπλετ και κινητό τηλέφωνο. Όλα αυτά ένα φίλο ή μια φίλη ο πιο γρήγορο. Να ευχαριστήσουμε εσά που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μα. Να ευχηθούμε και πάλι χρόνια πολλά στην ΠΑΟΚΑΡΑ μα, με νίκε πάντα να σκίζει. Να παίρνει κύπελα και πρωταθλήματα. Τι άλλο να κάνει? Εσύ είπες. Θα είναι τόσο. Και σας αγαπάμε πάρα πολύ. Το καλό πάντα νικάει. Γεια σας. Αύριο πάλι. Bye. Bye.